Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Καλημέρα στο Γιάννη Χιλιτίδη. Καλημέρα στους φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα βρεθούν αύριο στο Κέλτζεν και η Κίρχεν, πώς το λένε, για... Άκουγα, ερχόμουν από... σήμερα το μεσημέρι είχα δουλειές και άκουσα πολύ ραδιόφωνο, πήρα και άλλους σταθμούς και τα λοιπά. Πρέπει να υπάρχει πολύ ποδοσφαιρική λαγαμία, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Πάμε, λέει, για το 4-0, για το 4-1, πάμε για τη νίκη, πάμε για... Τρομερά πράγματα ακούς. Ναι, λέει, το 3-5-2 δεν μ' αρέσει, λέει ο Έλλας. Αν πάει 4-2-3-1, λέει, είμαι αισιόδοξος, να πούμε. Ο Κόντε έχει σαρώσει με το 3-5-2. Εντάξει, σαν και δεν είναι Βέρεια τώρα, ναι. Έτσι. 3-5-2 έχει σαρώσει ο Κόντε. Η Ελλάδα με τους πλατυπόδιδες και τους ταμπάνιδες με 5-3-2 με προπονητάρα πήρε το Euro. Παοξίδες δεν έχουν δει 3-5-2 στη ζωή τους. Εντάξει. Δεν πήγαμε καλά. Λέει, θα πάμε με τετράδα πίσω με το Βαρέλα. Ευτυχώς δεν παίζω Βαρέλα. Πάμε με τετράδα πίσω, λέει. Θα παίξουμε με τα εξτρέμ και τους διαλύσουμε. Λέει, τι άμυνα είναι, λέει αυτή. Τη Φιωρεντίνα, λέει, 5 φορές χειρότερη είναι, λέει, η Σάλκη. Τι ομάδα είναι αυτή, λέει. Αφού κερδίσαμε, λέει, 3 γκολ, βάλαμε στη Φιωρεντίνα, λέει, γιατί να μην βάλουμε, λέει, 4 γκολ. Είχα πει κάτι τσίπουρα, κάτι στρίδια, μύδια, τι τρώγανε, ξέρω εγώ. Λέγανε, εγώ άκουγα. Έγινα σήμερα ακροατής ραδιοφώνων. Έβαλα στο Κόρτομπα, να πούμε, το θρυλικό των κεραυνών, να πούμε, και άκουγα. Φιλαράκι, τι έγινε. Ανιψιός Χατζινάκου εδώ. Μετά την παπάρα που έφαγε στο κύπελο του μπάσκετ, τρώει μια παπάρα στον Εύωσμο. Ξέρεις η παπάρα τι ήτανε. Οι παππούδες μας, πρόλαβες. Η παπάρα τι ήτανε. Παίρνανε γάλα από τον. Στην Πηλαία, τώρα αυτή εδώ η Πηλαία που λένε. Ήταν χωριό. Καράβλαχοι ήτανε. Κοιτάς τώρα που χτίσαν σπίτια και το παίζουν νεόπλουτοι. Ναι. Καπτσίδα λεγότανε. Αρμέγαν κάτι αγελάδες, κάτι γαϊδούρια, είχαν κάτι πέι μέχρι το χόρτο. Είχαν κάτι γαλατάδες, γυρίζανε, ξέρω εγώ. Ελά, φώναζε ο Αρώνης ο ένας. Το θυμάσαι τον Αρώνη, δεν το ξέρεις τον Αρώνη. Από την Πηλαία. Τώρα γίνανε αυτό. Καταλάβες τι γίνεται. Στο Ρεόκαστρο το παίζουν χρυσαυγίτες. Έχει ωραία θέματα. Έχει ωραία θέματα. Είμαι σε φόρμα. Είμαι ωραίος. Εσύ και ξεκούραστος δεν έκανες εδώ. Ξεκούραστος δεν είμαι αυτές τις μέρες. Πολύ κουρασμένος είμαι, αλλά ναι. Έχω διάθεση, ρε παιδί μου. Δεν είμαι στο. Εντάξει, έχει και θέματα πολλά. Τσίτα, πολλά θέματα έχει. Έχει πάρα πολλά θέματα. Όπως. Έγινε κουβέντα το και άκουγα και το γουρούνι το μεσημέρι. Το γουρούνι πήγε να με τρολάει. Κάνει εκπομπή μόνο σου, ρε γουρούνι, να πούμε, να δεις τι καλά που είναι. Παλιό σκύλο να πούμε. Κατάλαβες. Ο Άρης ευαισθητή. Απλό είναι το θέμα. Εκεί με τον Άρη έγινε ολόκληρη κουβέντα. Τι θα κάνει ο Άρης και. Είναι υποκριτές αυτή την πόλη όλοι. Στα πω εγώ και σένα και πες ότι γουστάρεις. Είναι υποκριτές. Πέφτει ο Ηρακλής στα χαρτιά και τα παιχνίδια πρέπει να παίζουν στον αγωνιστικό χώρο. Άλλη περίπτωση τώρα, μη συγκρίνεις τώρα, καμία σχέση. Συγκρίνω, γιατί καμία σχέση. Συγκρίνω, τα πάντα συγκρίνω, ίδια είναι όλα. Παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, το παίρνει ο Ολυμπιακός στα χαρτιά. Ου, άξεστη αυτό κτλ. Ο Άρης όμως θα κάνει, έχει ένομο συμφέρον. Έχει ένομο συμφέρον. Φυσικά να κάνει, αλλά φυσικά θα κάνει, όπως κάνουν όλοι. Όπως μπορεί ο καθένας. Τότε τον Ολυμπιακό γιατί τον. Κάτσε λίγο, με συγχωρείς. Είχε τώρα η Λαμία, πήγαινε ένα παιχνίδι τώρα πρίμα, άνετα. Την είχε τη Σπάρτη, 1-0, ναι. Χαλαρά έτσι, 2-0 μετά. Δύο. Λοιπόν, τώρα φταίει ο Άρης και δεν φταίει ο άλλος ο φελός που με βάζει μέσα έκτο παίχτη και διακινδυνεύει να χάσει το παιχνίδι στα χαρτιά και φταίει τώρα ο Άρης. Έχει δώσει και τζάμπα. Λοιπόν, έχει να πούμε, ωραία, πάει στα παιχνίδια με τα γλυκά, με τα προφιτερόλ, με αυτά, καθαρίζει το ρίς, όλα μια χαρά η Λαμία, το πάει το έργο να πούμε. Και φταίει τώρα ο Άρης όταν έχει τον άλλον τώρα, δεν ξέρω, με τα γερατιά, ίσως είναι κανένα θέμα έτσι λίγο, κανένα Αλτσχάιμερ, τίποτα, και βάζει παίχτη που δεν πρέπει, καθαρισμένο παιχνίδι. Πώς και του φταίει ο Άρης. Τι, δεν είναι σε ηλικία Αλτσχάιμερ. Δεν ξέρω, τον βλέπω έτσι λίγο βαρύ. Βάρη είναι λίγο βάρη. Πριν τα 70 είναι ο Μπάμπης. Λοιπόν. Πριν τα 70. Και φταίει ο Άρης τώρα και δεν φταίει ο άλλος που βάζει παίχτη που δεν πρέπει να βάλει. Ή που μπορεί να έχει θέμα εφόσον έβαλε. Και από όπως φαίνεται μπορεί να έχει θέμα σοβαρό. Δεν μου λες. Ναι. Περάσει από το μυαλό. Να κερδίσεις την ένσταση και αυτοί να δίνουν γλυκά και να μην ανέβεις
κατηγορία. Δύσκολα μετά. Μετά δύσκολα. Μετά δύσκολα. Κατάσαι, ρε φίλε. Να πάρεις. Άμα γίνει τέτοιο πράγμα, είναι να φύγουμε όλοι να σβήσουμε από το χάρτη. Να γίνει. Φίλο, μην κάνετε. Αν γίνει τέτοιο πράγμα. Προσπαθήστε να βάλετε στο μυαλό σας και την επόμενη μέρα να πούμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Τάξε. Λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου. Τώρα το φτιάχνω εγώ. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Έτσι που λες. Είσαι υπέρ, ε. 100%. Είσαι 100%. Εδώ έχω πέσει τώρα με δελτία και με τέτοια από τέτοια θέματα. Να μην. Εφόσον έχει γίνει και κάτι τέτοιο. Έσκουσες, έλεγες βράδυ δελτία. Και στους αγώνες πρέπει να πέσουν τα χαρτιά. Φωνάζατε τότε. Σκούσατε, ναι. Ο καθένας φωνάζει. Το θέμα είναι τι εφαρμόζεται και τι γίνεται. Εφόσον τελικά όλα πάνε με το γράμμα του νόμου, εμείς με τα δελτία, η Καλαμαριά με το Βάλνερ. Ο ΠΑΟΚ τότε στο Champions League με το Φαξ. Λοιπόν. Που ναι. Έχασε το παιχνίδι στα χαρτιά, ναι. Εφόσον οι παρατυπίες τιμωρούνται. Που έχασε κανονικά. Κάτσε. Έχασε κανονικά, αλλά το παιχνίδι. Κατοχυρώθηκε 0-3. Το παιχνίδι εκείνο. Κατοχυρώθηκε 0-3. Χάσαν 2-1. Ποια χαρτιά. Χάσαν αγωνιστικά. Ναι, χάσαν αγωνιστικά, αλλά το παιχνίδι. Και στο Ισραήλ, άνετα, χάσαν και εκεί πέρα. Ναι, εντάξει. Οπότε, θέλω να σου πω ότι εφόσον γίνεται κάποια παρατυπία. Μέταλιστ πήρανε ο ΠΑΟΚ. Και οι μέταλλοι στα χαρτιά. Ο γιος του Θεοδωρίδη και περάσαν τη μέταλλιστ. Άρα εφόσον όλα πλέον ναι. Τιμωρούνται. Άρα τι λες τον Παόξη, μη μιλάς γιατί και εσύ στα χαρτιά πέρασες στην Ευρώπη, αυτό λες. Ναι. Εντάξει, υπάρχει άλλη περίπτωση, αλλά έγινε και αυτό. Έγινε και αυτό. Έγινε και αυτό. Τι έγινε, έπεσε γραμμή από τον Βρούτο, λέει, στο Ρεξονάκια και τον Καρυπίδη πώς να κάνουν στάσεις. Σου λέει ο 939. Από τον Βρούτο έπεσε γραμμή. Ο Βρούτος είναι ο Μαρινάκης, ο Βρούτος. Ο Βρούτος έπεσε γραμμή. Γραμμή δεν έπεσε. Άμα είχαμε γραμμή, δεν θα είχαμε χάσει ούτε στην Λαμία. Θα είχαμε πάρει άλλα δύο πέναλτι και στη Σμύρνη η αποβολή εκείνη δεν θα δινότανε. Οπότε δεν υπάρχει θέμα γραμμή. Αλλιώς ο διαιτητής θα είχε καλύτερη συμπεριφορά. Ναι. Και στον Αγροτικό Αστέρα να πούμε που το δεύτερο, ας πούμε, το γκολ του Αγροτικού Αστέρα θα μπορούσε να σηκώσει για τον έναν παίχτη που ναι, δεν συμμετείχε, αλλά την ώρα που έγινε η πάση ήταν offside ένας από τους δύο. Σε λέει παρασύρθηκα. Αν ήθελε. Εάν ήθελε, έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει. Το βλέπεις από αυτή την σκοπιά. Πώς έτσι είναι. Ναι. Και ο Αγροτικός Αστέρας μαχητική ομάδα. Ο Αγροτικός Αστέρας, γιατί να κάτσει να χάσει. Όχι. Γιατί... Είχε λόγο, αφού με περνούσε κιόλας άμα κέρδιζε. Βαθμολογικά. Και έδιωξε και τον προπονητή. Και έγινε θέμα. Σούσουρο έγινε. Ναι, αυτό δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, τι ήθελε. Περίμενε καλύτερα να πάει ο Αγροτικός Αστέρας και έδωσε. Δεν ξέρω. Είναι λίγο Ινδιάνη εκεί στον εύωσμο. Θα σου πω γιατί είναι Ινδιάνη. Παιδί μου θέλει να βάλει άλλο το γιο του να παίξει. Το έχει καημό και μεράκι. Δηλαδή, στο μάτς με τον Άρη, τι να τον βάλει. Στο μάτς με τον Άρη πρέπει να είναι μάχημος ο Αγροτικός Αστέρας. Παίξε με την Απόλλωνα στον εύωσμο. Παίξε με την Λαμία. Και βάλ τον το γιο σου να παίξει. Θα χάσει. 3-1, 2-0. Μάλλον. Και αυτό ο Νεντίδης δεν μπορεί να βρει μια άκρη. Να το πιάσει, να το πει, έλα εδώ, παιδάκι μου. Σε βάζω τρίτη αλλαγή. 20 λεπτά, 20 λεπτά. Τι έγινε. Τι δεύτερο, τι τέταρτο να βγω, τι έβδομο να βγω. Σωμένο είμαι. Για πρωτάθλημα δεν πάω. Να πάει εκεί να πει, τι θες μου, να το βάλω, να το βάλω. Να ξέρω εγώ, τρίτη αλλαγή αντί να ανέβαζε το μαύρο στη χάρη, στο αυτό. Στην. Ίσως Άρη... ακόμα πίστευε ότι μπορούσε να, έχει, ναι, να ανέβει και σε λέει πάω. Έγινε μεγάλο θέμα με τον Εντίδη να πούμε. Γιατί τον έδιωξε και γιατί τον έκανε, φωνάζει ο Εντίδης. Λέει το γιο. Και εσύ βάλ τον το γιο του. Βάλ τον. Να, το χαροντάκι τον βάζανε. Αυτό σημαίνει ότι ίσως πίστευε ότι μπορεί να διεκδικήσει άνοδο. Ποιος? Ο Εντίδης με το μυαλό του, α πούμε. Το μυαλό του. Μπορείς να πιστεύει ότι διεκδικεί άνοδο και σου λέει δεν τον βάζω, ρε φίλε, αφού δεν το θεωρώ ικανό να παίξει. Είναι δυνατόν τώρα. Τότε γιατί δεν τον έβαλε. Αφού σου λέει δεν πέφτω, δεν ανεβαίνω, και τότε γιατί να μην τον βάλει και να τα χαλάσει και με τη διοίκηση. Ας τον έβαζε. Ρε παιδάκι μου, δηλαδή να σου το πω αλλιώς. Εμείς σε ραδιόφωνο είμαστε τις 6 μετρήσεις. Τη μία πρώτη, τις 2 δεύτερη. Τις τρεις τρίτη και τα λοιπά. Ωραία. Πες ότι βγαίνω εγώ ένα δίμηνο, βγαίνω πρώτος. Φοβερό είναι για να βγεις πρώτος. Μόνο αθλητικό. Ωραία. Να σου το πω εγώ πώς θα έλυσόμουν, ρε παιδί μου, πώς θα το έκανα εγώ. Και ο Χιλιτίδης που είναι πιο έμπειρος άνδρας από εμάς, να μας πει τη γνώμη του. Πες ότι, ας πούμε, έρχεται εδώ πέρα και έρχεται ο Ανδρώνης και μας λέει: έχω έναν ανεψιό, ξέρω εγώ. Πες ότι είχε γιο. Κόρης, έχει μια χαρά. Κοπελάρες και οι δύο. Πες ότι είχε ένα γιο και ήταν ζαβός. Πες ότι ήταν ζαβός.
και έλεγε εμένα με τον κόκκινο, κοιτάξτε να δείτε, βάλτε το κι αυτόν, κάνα 20 λεπτό μέσα. Δεν θα βρίσκα εγώ τρόπο, νομίζεις, να τον περάσω μέσα. Ή είχε έναν ενός φίλου του, ξέρω εγώ, το γιο, που δεν μπορούσε να μιλήσει. Και με έλεγε, ρε παιδί μου, λέξεις, κοιτάξτε να δείτε, τώρα πρώτη, δεύτερη, τρίτη, είμαστε δεύτερη, καλά πάμε, ωραία, βάλτε κι αυτόν τον ζαβό μέσα να μιλήσει. Ναι, αλλά εσύ του είπε. Ναι. Διάβρω εγώ. Άλλο είναι το θέμα. Στάσουρε. Ναι. Τόσους ζαβούς φτιάξαμε. Δηλαδή, ένα ζαβό παραπάνω. Δεν μπορείς, Ρενεντίδη. Ρενεντίδη, πάρε ένα τηλέφωνο στον αυτό που να σε βγάλω. Ναι, αλλά άλλος μπορούσε να πει. Ζαβούς φτιάξαμε. Άλλος μπορούσε να πει, εγώ είμαι φίρμα. Α πούμε, δεν έχουμε σωστό. Δεν έχουμε πάνω. Έγινα φίρμα τώρα. Ποιος έγινε φίρμα. Είμαι τριτοτέταρτος. Πάω την ομάδα καλύτερα. Μπορεί να του λέει ο ίδιος, σου λέω τώρα. Ναι. Σε λέει δεν σηκώνω. Θέλω να κάνω καριέρα, δεν σηκώνω τέτοια. Στη ζωή. Μπορεί να το δει έτσι το θέμα. Πρέπει να είσαι φελός για να το πεις αυτό. Πρέπει να δεις τα σου πράγματα. Σου λέω εγώ τώρα με το μυαλό για εξήγηση. Πρέπει να είσαι σερσερής για να το πεις αυτό. Πρέπει να βλέπεις τα πράγματα πώς είναι, πώς δεν είναι. Θα του πεις, έλα εδώ ρε τα γόρι μου. Θες να παίξεις. Πάρ' το στην καλόνη, βάλ' το να μια εντεκάδα. Θα χάνεις που θα χάνεις. Και τι έγινε. Θα έρθει εδώ, ξέρω εγώ, αυτός ο Δηλιμπέρης, θα τον κερδίσεις 2-0. Θα πας, ξέρω εγώ, στην Καλυθέα θα πάρεις ένα πόντο. Βάλ' τον 20 λεπτά. Βάλ' τον να χαρεί εκεί πέρα. Τι πράγμα αυτό. Πρέπει και στο θέμα της επικοινωνίας να είσαι κάπως, ρε παιδί μου. Μονετίδης, μονότονος, βαρύς αυτός και τα λοιπά. Εμένα με έλεγανε πάρ' τον εκεί, βάλ' τον. Το βάλω γιατί. Α, λέει. Θα έλεγε πέντε πράγματα. Τι βλέπεις εκεί, ξέρω εγώ. Τους έλεγες πέντε ειδήσεις. Να πει, του έλεγες, πες, ξέρω εγώ, τους χορηγούς. Ζαβός. Ζαβός, ξεζαβός, θα τους πει τους χορηγούς. Θα κάνει 3-4 σαρδάμ, ξέρω εγώ, θα τους πει τους χορηγούς. Δύσκολο είναι αυτό να πει τους χορηγούς. Όχι, καλύτερα. Πάει να του πει, θα πει τα αποτελέσματα. Πες τα αποτελέσματα, ρε, ξέρω εγώ, να του πει. Αρχίσει να λέει, ξέρω εγώ. Αυτά θα πει τα αποτελέσματα, στραβά κουτσάκιδα. Να του πει, πες την είδηση, την ξέρει την είδηση. Δεν την ξέρει την είδηση. Απ' εδώ, απ' εκεί, το φτιάξεις, ρε, το ζαβό. Ο κυλητής, γιατί κοιτάει τώρα, στραβά, απ' εκεί. Το χέρι κάτι θέλει να νομίζω ότι λέω κάτι και δεν θέλω να το πω. Δεν το πιέσω στη 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340. Ξέρεις, γάτο, ο κυλητής με πιάνει τόσα χρόνια, ξέρει τώρα τι κουμάσι είμαι εγώ. Σε τι παλιό τόμαρο είμαι και τα λοιπά. Λοιπόν, κάτι να διαβάσουμε τα μηνύματα. Για πες τα μηνύματα, σε μαθαίνω. 9.55 καιρό μήνυμα, 54.340. Τι έγινε, έπεσε. Ο Ρούλης κάνει ενστάσεις επειδή δεν μπορεί να νικήσει, λέει, ούτε τη Δέσπο. Τη Δέσπο, ξέρεις, αυτή που. Ναι. Ποια είναι η Δέσπο. Η Δέσπο είναι αυτή που κάνει ελεημοσύνη έξω από τον Αϊθαράπη. Δώσε μου καλέ ένα ευρώ να πάρω ένα γάλα. Λοιπόν, ο Κυρσάβας κλαίει, λέει, φεύγει και ο Ιντέγια, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Αύριο πάμε για διπλό. Μάλιστα. Και ο 948. Ποια γλυκά ρε η Λαμία παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, όπως ο Πασεραϊκός πριν 2 χρόνια, λέει, στη Γάμα Εθνική. Ακριβώς το καλύτερο ποδόσφαιρο παίζει ο Πασεραϊκός. Και στο Χαριλάου δεν πέρασε ούτε το κέντρο. Ακριβώς όπως το είπες, φίλε μου. Είναι ντροπή για τον νομό Σερών να μην μπορούν να βρουν 11 παίκτες από όλους τους νομούς. Από το Πασουλιακό, από το Σουφλί, από το. Μεγάλος νομός. Μεγάλος νομός. Να βρουν 11 παίκτες Σεραίους. Από όλα τα χωριά, ρε παιδί μου. Από τα βρωμοχώρια εκεί πέρα, Μητρούσια αυτά κτλ. Βρωμοχώρια τα έλεγε αυτό ο Φουντουκίδης. Πω, τι γέλιο, ρε. Όταν είχε το αγροτικό. Ο Φουντουκίδης, πώς πήγανε να πάρουν τον μπορμπόκι από το χωριό. Κολοχώρι! Βρωμοχώρι! Βρωμοκομπούσε! Δεν είχε τάκτ καθόλου συγχωρεμένος. Κατάλαβες. Πάνε σε 50 χωριά εκεί πέρα. Βρες τον καλύτερο παίκτη. Φτιάξε εκεί ακαδημίες, ιστορίες κτλ. Το Πασεραϊκό δεν μπορείτε να τον κρατήσετε. Ο νομός Σερών στη Β' Εθνική. Είναι αυτό το πράγμα. Σαν ανάπηροι παίζουν αυτοί εκεί πέρα. Του είδα στο Χαριλάου και λέω Μπαρτσελόνα είναι ο Άρης. Ποιο είναι αυτό, ο Λουίς Ενρίκε, είναι ο Αναστόπουλος, θα πούμε χωρίς μουστάκι. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε λέω. Ποιο Πανσεραϊκός, ρε φίλε. Ποιο Πανσεραϊκός, ρε φίλε. Τι να πω, ρε φίλε. Τον Γκουαρδιόλα, πώ το βλέπει τον ντύσιμό του. Το ίδιο, που κάμισο, γραβάτα από μέσα και πουλόβερ. Σαν εισπράκτορα του 12 δεκαετία του 80 κερατά. Λοιπόν, κόκκινο. Τι θέλει, ρε. Τι θέλει, ρε. Άσε, ρε. Τι έχει τη μύγα. Δεν τον πάει για σένα. Εγώ για άλλον το είπα. Τι βλάκα είναι. Στέλνει μήνυμα ο βλάκα. Ρε βλάκα, για άλλον το είπα, Χαϊβάνη. Πω, τι χάζω, παιδί, ρε. Κυλκή. Τσίπησε, ναι. Τσίπησε ο βλάκα. Κυπελούχη στι ενστάσει.
Όταν ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε από την τιμωρία της Μέταλιστ, δεν είχε κυνηγήσει αυτό στην περίπτωση. Τιμωρία για παλαιότερη υπόθεση ήταν. Οι ενστάσεις αυτονών είναι περισσότερες από τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Ναι, δεν πήγατε να παρακαλέσετε το γιο του Θεοδωρίδη εκεί πέρα να καθαρίσει τη δουλειά. Ε? Δεν πήγατε να καθαρίσετε εκεί πέρα να καθαρίσει τη δουλειά. Ο Κυρσάβας, το βρίζετε τον Κυρσάβα όμως, έτσι. Ποιος να καθαρίζει, κατάλαβα τώρα, τι εννοείς. Με τη Μέταλιστ καθάρισε ο γιος του Σάβα. Α, που ήταν τότε στα πράγματα και στην Ευρώπη, ναι. Ναι, ναι, τι. Και τους κάνουν και τηλέφωνο. Άμα θέλει τώρα ο Θωμαΐδης μπορεί να πάει εκεί στην Κύπη που πάει και ψάχνει τα τηλέφωνα και κάνει εκεί πέρα τα τηλέφωνα παρακολουθεί. Κοίτα, γενικά όταν τιμωρείς ομάδα εν μέσω διοργάνωσης όταν έχει ξεκινήσει. Ναι. Είναι ένα παράδειγμα αυτό. Ναι. Δηλαδή τιμώρησε έτοιμα, πέταξε την έξω πρωτού αρχίσει η διοργάνωση, πρωτού συμμετάσχει. Ναι. Δηλαδή ξεκινάει, παίζει δύο παιχνίδια και μετά την πετάς έξω. Ναι, ναι. Δεν είναι τα ίδια τώρα, πώς θα το κάνουμε τώρα. Ρωτάει ένας για διπλό Άρη. Ο Ντράγκη το δίνει το μάτς. Πού να δώσει, γιατί το δώσει. Δεν κάνει τίποτα. Εξαρτάται πώς θα πάει ο δικός μας. Τι... τι να πάει, ρε. Ο άλλος είναι. Τι να πάει. Τι να πάει. Ο άλλος είναι πάμπλουτος. Τι να πάει. Μόνο το παρακαλετό, παιδιά, βοηθήστε μας. Είναι εκεί και κάτι παλιοί παίκτες του Άρη, κάτι Οικονομόπουλοι. Παίζουν κάτι. Ποιοι είναι, τους ξέρεις. Δεν έχω δει Σπάρτη φέτος. Σπάρτη ή κάτι παλιού του Άρη. Εκεί πέρα. Yeah. Πάτε εκεί. Παρακαλέστε εκεί. Γιατί πρέπει, δεν πρέπει. Τι να παρακαλέσουμε, καλύτερη ομάδα. Είμαστε εντάξει. Άστε την καλύτερη ομάδα. Πάτε στο Μιλητό εκεί, κάντε τους κακομοίρες. Τη Σπάρτη δεν είναι και τόσο χωράφι, είναι λίγο καλύτερο γήπεδο από άλλα, ας πούμε. Είναι και λίγο καλύτερο το γήπεδο. Δίνω συμβουλή. Πάνε κάνε τον κακομοίρη. Αφού στο εξαγωνιστικό είσαι ανύπαρκτος. Κάνε τον κακομοίρη στο Μιλητό. Ναι, παιδιά, κρίμα. Είμαστε. Ακπληρωτοί είμαστε, φουκαράδες είμαστε. Να πάει ο Τάτος εκεί αξίριστος, αρτιμέλητος, έτσι όπως είναι, να το δεις. Τον Τάτο, άμα το δεις στο δρόμο, τον Τάτο έτσι όπως είναι, με το μαλλί έτσι όπως είναι, το μουσι, έτσι ας πούμε, με το παντελόνι και την κάλτσα έτσι όπως την ανεβάζει μέχρι τον γόνατο κτλ. Ένα ευρώ στο φανάρι δεν τον δώσεις. Τον Τάτο, άμα το δεις στο δρόμο, και το δεις στο φανάρι. Ένα τον είδε στο δρόμο, ένα δικό μου. Λέει, παρακαλώ, πάρτε ένα ευρώ. Όχι, λέει, κυρία μου, δεν καθαρίζω, λέει, τζάμια, είναι ποδοσφαιριστής του Άρη, λέει, είμαι εγώ. Τον είδε έτσι. Μα παιδί μου, πώς να σου πω. Α, το διούδι άμα το δει. Τώρα τον παρουσιαστικό, θα κρίνουμε τώρα. Το διούδι άμα το δει στον δρόμο σου. Ρε παιδί μου, έτσι κακομίρι. Και το Ριμπερί είναι σαν να τον πάτησε φορτηγό σου με τώρα. Εντάξει. Τώρα τι μουσική. Αν είναι να κρίνουμε έτσι τον ποδοσφαιριστή. Το βλέμμα είναι χορτασμένο. Χορτασμένο βλέμμα. Ε, τι, το ίδιο είναι. Τι νομίζει. Μια χαρά είναι ο Τάτος. Άμα δει το ρόβα στον δρόμο, δεν θα το πει, θε κανένα ψηλό. Να το δει ότι έχει θέμα, πώ. Άντε να πω τον Τάτο, είπα τον αυτόν. Ποιο παίζει σεντερφόρ, ο Καπνίδης, ο μπαμπάς του έχει λεφτά, δεν έχει ανάγκη. Θα το χαρτζηλικώνει ο μπαμπάς του. Ναι. Οι Σέρβοι έχουν από τη μαμά τον μπαμπά κτλ. Ο Διούδης, φοριακός ο μπαμπάς του, έκανε 500 ελέγχους. Μια χαρά είναι ζάχαρη, δεν έχει ανάγκη το παιδί. Ναι, δικός μου άνθρωπος. Είναι φίλος μου. Μα ξέρεις, γείτονάς μου ο Διούδης. Άμα τον βλέπω εγώ το πρωί πώς περπατάει, καταλαβαίνω. Πληρώθηκαν τα παιδιά, δεν πληρώθηκαν. Α, βλέπεις την έκφραση. Άμα κεράσει μπουγάτσα το πρωί, ο Διούδης, καλά είναι. Α. Άμα κάνει πως στρίβει την γωνία, κουτσένει κιόλας γιατί θέλει το πόδι, το γόνατο, έχει φάει το γόνατο και φοβάται πάντα το εγχειρήσει. Του λέω, φτιάξω το γόνατο, του λέω, ρε, ναι, κολόπεδο, φωνάζει από μακριά. Για τον Άρη, ρε, κάτσε καλά, τον Άρη, ρε. Έλαβες. Το Φυρό τον είδες στις κερκίδες της προάλλης που πλακώθηκε. Δεν το ξέρεις αυτό, χιλιτίδι, ο Φυρός. Πλακώθηκε με έναν παλιό του φίλο στον έβασμα. Τον άρπαξε ο Φυρός στα ίσια. Ναι. Δεν τραπεστε λίγο, ρε. Πάω Άρης, παίζει για αγροτικός αστέρας Άρης. Τον έπιασε το Φυρό το πατριωτικό να μου. Εντάξει, ρε Φυρό. Ο αγροτικός δεν είχε αποκλείσει και τον Πάουκ στο κύπελο τότε. Πότε ήταν. Καλά του εξηγήθηκε. Έτσι πρέπει να είναι ο αγροτικός. Μ' αρέσει η εκείνη η περιοχή, η Ινδιάνη. Τον πρόεδρο του. Αν είναι μόλι έτσι. Τον είδε τον πρόεδρο του. Στη δέκατη εντολή ή το χώρο από τον αστυνομικό, πώς το λέγανε. Ίδιος είναι. Στη δέκατη εντολή, ποιος έκανε τον αστυνομικό. Όχι δέκατη εντολή. Ναι, στη δέκατη εντολή που έπεσε με τον. Ή στον κόκκινο κύκλο. Στον κόκκινο κύκλο. Στον κόκκινο κύκλο. Ινδιάνος, κανονικός. Και τώρα που παίζει το σόι, να πούμε ο τέτοιος, ναι, που ας πω έγινε να σπίσαν τα μαλλιά. Σκύλο. Ναι, κατάλαβα, ναι, κατάλαβα. Ναι. Πώς δεν μ' αρέσει να με ένα ροκ καταστάσεις. Θα έρθω όμως αγροτικός Λαμία. Πάμε. Εκεί να δούμε, βέβαια. Και να δούμε, να δούμε και οι άμυνα, τα πόσα μέτρα θα μαρκάρουνε. Ναι. Πάμε να γουστάρουμε. Τα μαρκαρίσματα εκεί να δούμε. Πάμε εκεί σπόρια, ένα ευρώ, 12 σπόρια. 12 σπόρια με έδωσε ένα εκεί έξω. Ένα ευρώ λέει το σακουλάκι. Τι σακουλάκι είναι αυτό, ρε, λέω. Αυτό είναι, λέω, του μονάρχηδου, λέω, το αυτό. Δεν τρέπεσαι, ρε, μου λέει λίγο. Τι είναι αυτό, ρε, του λέω, 12 σπόρια μας έφερες. Έβαλε και ένα κιλό αλάτι. Κατάλαβες και έγινε το μισό σακουλάκι αλάτι ήταν. Άκου να δεις τους κερατάδες. Πανέξυπνοι, δεν τους πιάνεις με τίποτα. Λοιπόν,
Τι άλλο είχαμε. Η City με τη Μονακό, δεν ξέρω αν τα δει τα γκολ. 5-3, πανδεσία. Εγώ αύριο θα κάτσω να δω. Από αύριο είναι η μέρα μου. Αύριο έχω μεσημέρι να δω Σπάρτη. Πετάμε γιατρό Ηρακλειδέα, έχω να δω Champions League. Έχω και τα υπόλοιπα της Β' Εθνικής. Αύριο είναι και το, ναι. Σάλ, το Σάλκε. Έχω το Σάλκε με τον ΠΑΟΚ. Την Πέμπτη έχουμε Ολυμπιακό. Ωραία πράγματα έχει. Ωραία. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Τι έγινε. Χάζεψε αυτός. Ο φύλακας. Μήνα, μηνύματα μόρς. Σήματα μόρς. Σήματα μόρς. Λοιπόν, κάτι πάτησε λάθος. Τι άλλο είχαμε σήμερα, εγώ είχα και δουλειές και τέτοια. Τι είχαμε σήμερα, τι είχαμε, κάνει συνταρακτικό γεγονός στα μνημόνια του Τσίπρα. Δεν είχε τίποτε. Δεν καταλάβατε τι έγινε με χαϊβάνια με τον Τσίπρα. Τι έγινε με τον Τσίπρα. Με αριστερή κυβέρνηση περάσαν όλα τα μνημόνια και δεν κουνήθηκε φύλλο. Τα γάρια. Όπως και να τα θα περνούσαν. Όπως και να τα θα περνούσαν. Θα χάσει. Μπήκε μπροστά ο Τσίπρα στους Αμερικάνους, τους έκανε τα κατήρια με αριστερή κυβέρνηση, προφίλα baby face, ξέρω κτλ. Με καμία άλλη κυβέρνηση δεν περνούσαν, δεν μίλησε κανένας. Πέρασαν 1, 2, 3, 4 μνημόνια. No go, no out, κυρία Μέρκελ. Πήγε εκεί ο Τσακαλώτος, ο Παοξής και τα λοιπά. Yes, men. Τα όλα, πέρασαν τα μνημόνια. Άλλο μνημόνιο δεν είναι να γίνει. Αντί να μας περάσουν κι άλλο ένα, μας κάνουν τον πισινό σαν τον πηγάδι του Μελιγαλά. Μετά θα έρθει ο Μητσοτάκης. Θα έρθει ο Μητσοτάκης, θα πει τι θέλετε τώρα. Τα μνημόνια τα κάνει ο άλλος. Εγώ τώρα δώστε μου 10 χρόνια να φτιάξω την κατάσταση. 49 χρονών είμαι. Μέχρι τα 110 που θα πεθάνω, γιατί και ο πατέρας μου έχω καλό γονίδιο, να πούμε κτλ. Κατάλαβες τι έγινε. Κατάλαβες τι έγινε στην Ελλάδα. Πέρασαν με αριστερή κυβέρνηση όλα τα μνημόνια. Γιατί με ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά κτλ. Θα ξεσηκωνόταν όλοι άπλητοι, να πούμε κτλ. Και θα γινόταν χαμός. Ενώ τώρα με τον Αλέξη ήταν μια χαρά. Γουστάρω. Ήταν μια χαρά, αλλά έχει ημερομηνία λήξη το θέμα. Τι ημερομηνία λήξη. Άμα πήγε το μισθό από 800 ευρώ 250-300. Άμα πήγε, ξέρω εγώ, όλες τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Άμα πήγε τη σύνταξη από 1000 ευρώ 300. Άμα πήγε τα νοσοκομεία, ο άλλος έκανε ράματα στο Ιπποκράτιο, λέει, και δεν είχαν να το ράψουν. Και σειρά λέει, πάρε την κόρη σου, λέει, στο νοσοκομείο. Μείνει κουλή. Τρελαθήκατε, ρε. Δεν είχε, λέει, ράματα, λέει. Ακούς. Πήγε ο άλλος στη Μοδίστρα και πήρε κλωστή να το ράψουν. Πήγε στη Μοδίστρα να πάρει την κλωστή. Να το ράψουν τον άλλον. Ασύλληπτα πράγματα. Ουγκάντα γίναμε. Πήραν τα λεφτά. Στη διαφθορά η Ουγκάντα είναι πιο χαμηλά από εμάς. Εμείς ήμασταν πρώτο λεφτό κράτος αυτή τη στιγμή. Εντάξει, διαφορά. Εγώ δεν έχω και απέτηση. Εγώ δεν έχω και απέτηση. Κοιτάζω να επιβιώσω, να πούμε, όπως όλοι μας το ίδιο κάνουμε. Αυτή είναι η ιστορία. Ιστορία είναι τώρα. Η μόνη αντίσταση είναι να βγουν σε κάνα καμόρα, έτσι να βάλουν κάνα καζαντζίδι από κάτω και να γκρινιάξουν για το 4ο-5ο μνημόνιο. Τίποτα. Δεν κάηκε ούτε. Ούτε δέντρο δεν κάηκε. Ούτε θάμνος δεν κάηκε. Δεν κάηκε ούτε θάμνος. Ο κόσμος δεν πιστεύει πλέον. Έχει παραδοθεί ο κόσμος απλά. Mm. Έχει παραδοθεί ο κόσμος ψυχολογικά σε όλη αυτή την κατάσταση. Δεν πιστεύει ότι μπορεί κάτι να αλλάξει. Και μετά από αυτό που είδε και από τον Τσίπρα, απελπίστηκε τελείως. Όχι, πέρασαν τα μνημόνια πανέξυπνα με αριστερή κυβέρνηση. Πέρασαν γιατί ο κόσμος δεν είχε άλλες δυνάμεις για να αντιδράσει πλέον μετά από αυτό που έγινε. Όχι, ρε, γιατί η παρακρατική δεν κατέβηκα στην Τζιμισκή, ρε, γι' αυτό. Δεν κατέβηκαν οι παρακρατικοί, ρε. Δεν κατέβηκαν οι παρακρατικοί στη Ζημισκή, ρε. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, να κάνουμε έναν γκάλωπ. Να δούμε πώς βλέπει η κοινή γνώμη όταν ανοίξουμε γραμμές την αίσθηση του Άρη. Θα πέσει η δικολογία μεγάλη, να ξέρεις. Αλλά δεν θέλω μόνο απαριανούς. Από Παναθηναϊκούς, Ολυμπιακούς, αεξίδες. Ναι, ή όχι στην αίσθηση, λοιπόν, δηλαδή. Αυτοί, ναι, που κάνανε άλλες εταιρείες και πτωχεύσαν, Πανιόνιο, νέος Πανιόνιος, νέος Ολυμπιακός Βόλου, τα αφημί του Βενιζέλου σε Άρη, πάω και Ηρακλή στα μπάσκετ. Γιατί έπεσε η δικολογία μεγάλη. Μπάσκετ ή άλλο αφημί, εγώ δεν πήρα άλλο αφημί. Δεν πήρες άλλο αφημί στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ άλλο αφημί έχω πάρει εγώ. Δεν πήρες άλλο αφημί. Άρθρο 99 είμαι. Άρθρο 99, με συγχωρείς. Εκεί μπήκε άρθρο, ναι. Συγγνώμη, με έκανα σφάλμα. Ναι, με διορθώνεις, ναι. Εγώ έκανα σφάλμα. Άρθρο 99, ναι. Αλλά μιλάμε χαμός, Μιλάμε χαμός. Πέσαν όλοι οι παοξίδες, όλοι οι Ηρακλειδείς και τα λοιπά και λέει, φίλε μου, τι είναι αυτά τα πράγματα. Οι βαθμοί πρέπει να κερδίζονται στο γήπεδο. Εσύ λες, όχι. Οι κανόνες, λέω, γιατί υπάρχουν τότε. Πώς? Οι κανονισμοί γιατί υπάρχουν τότε. Λες, Ναι, ο καθένας, άμα ένα, βάλω κι εγώ στο επόμενο μάζα, βάλω 8 παίχτες ξένους. Και τι έγινε. Τον καφέ στην άλλη εκπομπή θα τον φέρει ο φίλος μας.
Στην άλλη εκπομπή. Ναι. Σαν το έργο με τον Βέγκο που λέει άσε σε άλλο έργο. Μάλιστα. Λοιπόν. Α, έτσι, ναι, βέβαια. Άμα είναι, βάλω κι εγώ 8 ξένους παίχτες στο επόμενο παιχνίδι. Τι έγινε. Δηλαδή, και, άμα... να μην, και να μην με τιμωρήσουν γιατί το πήρα το παιχνίδι στο τέτοιο σου, στα 90 λεπτά. Ναι. Δηλαδή παίζω εγώ με τη Λαμία την άνοδο παράδειγμα στον επόμενο γύρο, που λέω λόγος, και είναι το μάτς δύσκολο κτλ. Και βάζω έναν έκτο ή έβδομο ξένο παίχτη μέσα. Ναι. Δηλαδή να μην κάνει μετά η Λαμία ένσταση, να πει ο Άρης, οκ, okay, το πήρε στο χορτάρι το παιχνίδι. Δεν θα κάνω ένσταση. Ναι. Πώς έτσι πάει. Λες. Μπο, τι λέω, έτσι είναι. Ναι. Φωνάζουν, αλλά λένε τι είναι αυτά τα πράγματα, ρεζίλιδες γίνεστε, ξεφτυλίσατε κανένα τον Άρη, ρεζίλι. Μειώσατε τον Άρη, μικρύνατε τον Άρη, τον κάνατε μικρό μέγεθος. Τι έχεις να απαντήσεις αυτούς. Λέω, ναι. Τα ακούω εγώ, τα ακούω, τι, τα ακούω εγώ. Κοίτα, σε αυτές τις κατηγορίες γενικότερα δεν πας με το Άρης είσαι, Ηρακλής είσαι ή οτιδήποτε. Εντάξει. Αυτά να τα ξεχάσουμε. Εσύ το λες, ναι. Θέλεις και ομάδα, θέλεις και καλά εξωαγωνιστικά να είσαι. Ναι. Ιδίως αυτές τις κατηγορίες. Δηλαδή, που παίζεται πιο πολύ ξύλο παρά ποδόσφαιρο. Δεν νιώθεις δηλαδή. Δηλαδή πήγα στον Αγροτικό Αστέρα, σα πήσαν στο ξύλο. Και καλά κάνανε. Καλά κάνανε. Λοιπόν, όταν είσαι από αυτό το χάλι το γήπεδο, έχεις και 10 ποδοσφαιριστές να κλωτσάνε. Ναι. Λοιπόν, αναμενόμενο είναι ότι πρέπει και τα πράγματα να πάνε και αλλού ιστορία για να πάρεις τους απαιτούμενους βαθμούς. Ναι. Δεν μπορεί να την πάρεις τώρα να παίξει τώρα οι παίχτες που έχουμε μεσοεπιθετικά που είναι παίχτες αλφα εθνικής να παίξουν τον ποδόσφαιρό τους. Βάλαμε μένα να παίξω όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια σε ένα γήπεδο, ξέρω εγώ, σε ένα Καφτατζόγλιο, σε ένα ΟΑΚΑ, σε ένα Χαριλάο, σε μια Τούμπα. Βάλτε μου όλα εκεί. Και να μην έχω καμιά διαιτησία. Όλες αυτές οι ομάδες θα φάνε από 3 γκολ. Έτσι λέω εγώ. Λες. Ναι. Σε ένα καλό αγωνιστικό χώρο βέβαια. Ναι. Είναι μεγάλη διαφορά της ποιότητας. Τουλάχιστον μεσοπιθετικά θα βάλω πολλά γκολ. Μπροστά δηλαδή. Ναι. Διάλειμμα χελετήρι και μισή είναι. Έχεις δώσει εντολή. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ξέβαψε, κάντο. Χάλασε, κάντο. Έσπασε, κάντο. Ό,τι κι αν έγινε, υπάρχει λύση. Κάντο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά, εποχιακά, είδη θέρμανσης και κήπου για να κάνεις τα πάντα με κέφι. Κάντο, ποιοτικά και οικονομικά. 1500 τετραγωνικά μέτρα για ιδιώτες και επαγγελματίες πολυτεχνίτες. Γωνία Ωραιοκάστρου με περιφερειακό. Τηλέφωνο 2310 684 048. Κάντο μόνο σου. Κάντο για σένα. Πίτσα. Πεπερώνι. Πεινάς. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύχριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρέχα. Και μου το είπε, συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή.
απορώ γιατί πήγαν 4.000 παοξίδες επάνω στον Κίρζεν Κίρχεν. Να πάνε να δούνε τι. Θα προκριθούνε ούτε μία στο εκατομμύριο. Να πάρουν διπλό και να λένε η πρόκριση χάθηκε στην Τούμπα. Να κάνουν κερκίδα. Εδώ στην Τούμπα δεν κάναν κερκίδα. Θα κάνουν εκεί πέρα. Ποιο έργο ήταν εκείνο ρε, που ήταν η Βουγιουκλάκη Μουγκή. Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά. Ναι ρε. Πώς. Η Μαρία της Σιωπής που ήθελε να την πηδήξει ο Σπύρος Καλογύρου. Ε ναι. Στο έργο. Στο έργο. Δεν πήγε να την περιποιηθεί ο Σπύρος Καλογύρου. Που ήταν τέτοιος τύπος. Έμοιαζε και με τον Χατζάρα λίγο. Ο Καλογύρου. Λοιπόν. Όσο μιλούσε στο έργο η Βουγιουκλάκη. Άλλο τόσο φωνάζαν οι παοξίδες στην Τούμπα. Τι πάνε να κάνουν 4.000. Εδώ μας κάναν τσαμπουκά μέσα στα μέρη μας. Οι Σκοπιανοί και οι Γερμαναράδες. Φαντάζεστε να μπουν κανονικά οι Γερμανοί ή τίποτα Τούρκοι μέσα στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει να γίνει. Εδώ 10 σουρωμένοι να πούμε Σκοπιανοί και 20 Γερμαναράδες, 30. Πήγαν στην πόλη και κρυφτήκαμε να πούμε κάτω από τα... Κάτω από τα πώς το λέω, τραπέζια στη Λεωφόρο Νίκης. Ρε φίλε, εντάξει, αυτοί πήγαν οργανωμένοι για φασάρια. Αυτοί πήγαν οργανωμένα για φασάρια όμως. Πού ήταν, τι περίμενε να τους περιμένω δηλαδή. Μαγιά εκείνη η οπαδική. Πού είναι εκείνα τα χρόνια που ο λαός του ΠΑΟΚ. Ενέδρασε. Ο λαός του ΠΑΟΚ τότε. Εγώ έχω φάει τόσες κοτρώνες. Να πήγα Ηρακλής ΠΑΟΚ, πήγα να παίξω οι παοξίδες με τις κοτρώνες, μας ανοίξαν τα κεφάλια. Ένας φίλος μου εστιατόρας τον κλέψαν το εστιατόριο. Τις προάλλες λέει πήγαν στη Φιωρεντίνα. Πήγανε να φάνε, λέει, σε ένα εστιατόριο, δεν πληρώσανε. Σταματάνε το βανάκι να πούμε μετά από εκεί, τους κάνανε σουλτάν με ρεμέτη η Ιταλία. Δεν τα λένε αυτά όμως. Λοιπόν, δεν τα λένε. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Μας δίνανε στη Θεσσαλονίκη. Εδώ πάτε σκυλιά, λες τι μας. Γερμανοί και Σκοπιανοί. Ήρθανε στην Τούμπα, μας πετάξαν 3 γκολ. Η Τούμπα ήταν εκκλησία Αϊθαράπης μετά το 25ο λεπτό. Μας κάνανε τα 50 αέρα, σαν να μας λέγατε λιγούριδες. Παλιολιγούριδες Έλληνες εμείς και τα λοιπά. Και πάμε τώρα εμείς μετά το 03 4.000 παοξίδες. Και μάλιστα λέει θα είναι, λέει, και διασκορπισμένοι, λέει. Δηλαδή δεν θα είναι 4.000 σε μια κερκίδα όπου θα μπορέσουν να πουλήσουν τσαμπουκαλίκι και τα λοιπά. Θα είναι 300. Τσαμπουκαλίκι έξω από το γήπεδο ήταν. Εκεί θα γίνουν, ναι, τα αντίστοιχα 300 εκεί, τι, πώς, πού. Εκεί απ' έξω, λέω, τα τσαμπουκαλίκια γίνανε έξω από το γήπεδο. Εδώ πέρα, εκεί πέρα τώρα θα γίνει τίποτα, καμιά μανούρα εκεί πέρα. Εκεί η αστυνομία, θα σου πω εγώ, η αστυνομία, σαν τους δικούς μας που δεν έχουν να βάλουν βενζίνη στα περιπολικά, δεν είναι που το περιπολικό το πλένουν από την τσέπη τους οι αστυνομικοί, ούτε έχουν τις μπότες και τα άρβυλα να τα παίρνουν οι ίδιοι και να παίρνουν 600 ευρώ το μήνα. Και οι αστυνομικοί είναι αστυνομικοί. Λέει, τι έγινε, ποιος εσύ, Παοξής Στραπτόπουλος, Αργιανός, τι είσαι, ήρθες εκεί, πούλησες μαγιά, έχεις φάει ροπαλίδι. Σου κάνει τα παίδια μαύρα. Και άμα θες μίλα. Σε χώνουν και μέσα. Και έρχεται ο πρόξενος μετά, ο Έλληνας, και είναι πολύ ευγενικός. Σας παρακαλούμε να έχετε την καλοσύνη. Δεν λέει εδώ πέρα τσαμπουκά, βγάζετε τους έξω. Υπάρχει κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες πρέπει να υποθούνε. Ναι. Δεν είναι τα πράγματα που εξεγέλασε. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός, αλλά έχω την εντύπωση ότι έτσι είναι τα πράγματα. Ποιος στέλνει μήνυμα εδώ. Α, γιατί μέταλλες που λένε ότι εμείς δεν το κάνουμε. Τι εσείς δεν κάνατε. Τι εσείς, δεν ωφεληθήκατε εσείς. Ας λέγατε να παίξει μέταλλιστ. Γιατί παίξατε εσείς. Δεν είναι. Ας λέγατε να παίξει μέταλλιστ. Είναι άλλη καμία σχέση περίπτωση τώρα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα περίπτωση μέταλλιστ με του Άρη. Έλα, μωρέ, εκεί τώρα, έγινε, το πρώτο παιχνίδι, Αλβανό, έγινε το πρώτο παιχνίδι. Ναι, έγινε το πρώτο παιχνίδι και μετά στο δεύτερο τιμωρείται και πετάνε την ομάδα έξω. Για οποιαδήποτε ομάδα το λέω αυτό. Όχι τώρα επειδή ήταν μόνο επειδή ήταν για τον ΠΑΟΚ, α πούμε. Δηλαδή μια ομάδα πώς τη βάζει μια διοργάνωση και μετά τη βγάζεις. Ναι. Λες τιμωρήστε κύριε από την επόμενη σεζόν. Ναι. Μείνετε 2-3 χρόνια, 5 όσα σας αναλογεί. Ναι. Παίξε φέτος γιατί κληρωθήκατε για να μην και για το. Πώς να το πω, να πούμε. Και για το ακριβό δίκαιο της υπόθεσης και μετά την άλλη χρονιά έξω. Εγώ ανοίγω γραμμές και θέλω να βρεθεί ένας Αριανός που αγαπάει το ποδόσφαιρο να μου πει ρε φίλε, δεν θέλω η ομάδα μου να παίξει. Με τους 6 βαθμούς που θα χάσει ο Απόλλωνας,
Θέλω να του κερδίσει το κύπελο. Υπάρχει ένα Αργιανό τέτοιο. Λαμία, όχι από όλου. Η Λαμία. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. 9-55 κενό μήνυμα 54.340. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, Ραπ. Καλημέρα, κύριε. Γιατί ασχολείσαι, βγήκε ένα παοξή να σε πει γιατί ο Άρης πήρε, θα κάνει έφταση και τίποτα. Βγήκε ένα παοξή να σε πει γιατί ο Άρης θα κάνει έφταση. Αυγήκε κανένα παοξή. Ναι. Ωραία, και τι γράψα στο Instagram. Είδα εγώ, διάβασα. Έμαθα και το Instagram γαμώτο. Τι να σε κάνω, φίλε. Α, είσαι υπέρ, είσαι υπέρ, είσαι υπέρ. Βρε να κάνω ό,τι θέλουν, δεν ασχολούμαστε με τον Άρη. Κάθε μέρα φέρνει εκεί πέρα έναν Αριανό. Και μα λέει για τον Μπακ, για τον Μπακ. Μην είσαι για την ομάδα σα, βρε. Έτσι δεν είναι, αυτό που λέει. Του λέω είναι πρέπον. Ας κάνουν ό,τι θέλουν, δεν μας νοιάζει. Δεν ασχολούμαστε. Δεν ασχολείσαι. Δεν ασχολείται. Ας μην ασχολείται. Δεν ασχολείται. Δικαιωμάτων. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ, δεν έκανε εκεί με τον παίχτη η άλλη ομάδα ένσταση Μακάμπι, πώς τη λέγανε οι Ισραηλινοί. Ναι, αλλά τότε τι έγινε, φωνάζαμε εκεί. Δεν λέγαμε ότι... Τι φωνάζαμε. Άμα νομίζουν ότι είναι να κάνουν ένσταση, ας κάνουν. Ναι. Πώς τους βλέπεις, ανέβουνε. Άμα τώρα χάσει η Βλαμία 6 πόντους. Τη Σπάρτη θα την κερδίσουνε. Λέγε ρε. Εσένα ρωτάει εμένα. Εσένα ρωτάει, τι, εγώ δεν τον πω. Όχι, το Ραπτόπουλο, το Ραπτόπουλο ρωτάω. Τη Σπάρτη θα την κερδίσουνε. Κουτσά στραβά, ξέρω εγώ, 0-1. Πώς θα την κερδίσουνε δηλαδή, πώς θα την κερδίσουνε. Θα πάνε εκεί πέρα και θα παίξουν μπάλα ή θα πάει καμιά κοσέρβα άλλο από τα σούπερ μάρκετ. Τι κοσέρβα να πάει, ρε. Ξέρεις ποιος είναι πρόεδρος της Σπάρτης. Ξέρω ποιος είναι, ξέρω ποιος είναι, δεν ξέρω. Μόνο και μόνο που είναι ο Τράγκη, φαντάζεσαι τώρα αυτοί να φάγαν την παπάρα μέσα στο παλέ από τον Τράγκη, να φάγει και από τη Σπάρτη καμιά παπάρα με τον Τράγκη πάλι. Δύο παπάρες. Οι παπάρες ήταν αυτά που τρώγανε οι παππούδες μας γάλα με ψωμί. Έτσι λεγόταν, παπάρα. Ήταν και παχύ το γάλα, είχε και πέτσα να πούμε. Κατάλαβες να πούμε τι λέω εγώ. Δύσκολα είναι το πράγμα, δύσκολα. Πάει αυτή η χρονιά, του χρόνου πάλι. Ελπίζεις ρε φίλε, εντάξει, ελπίζεις. Και άμα ήταν μπαγάζι να σου δώσουν τράγκη. Εγώ, φίλε, πώς βαθμούς πίσω από την Λαμία είσαι. 6 βαθμούς. 6. 6. Άντε και πήρες το μείον 6. Πρέπει να τους κερδίσεις, μπορείς. Έχεις την ομάδα. Έχεις τους παράγοντες. Στο Χαριλάο. Άκουσε, πήρες το μείον. Το Χαριλάο. Σε πήρε στο μεζέδωρο. Αν μπορώ να την κερδίσει το Χαριλάο του Λαμία, ναι. Σοβαρολογήσω. Ναι, μπορείς να κερδίσεις το. Αυτό το Χαριλάο μπορεί... δεν θα χάσω όταν ούτε θέλεις... πόντο. Ολόκληρο γύρο, ναι. Δεν θα χάσω ούτε ένα όταν πόντο. Όταν τον Αιγινιακό το παίρνει με μούφα πέναλτι, τον παίρνει. Σοπαλία τώρα αυτή τη στιγμή. Σου λέω αυτή τη στιγμή για την ομάδα. Τι λέει, ότι στο Χαριλάο δεν μπορεί να κερδίσει. Δεν μα πέναλτι, δεν μα κάνουν. Όταν σφάλει την άλλη, δεν μπορεί να κερδίσει τον αγροτικό που οι παράγοντες μέσα είναι δικοί σου. Πλάκα με κάνει πέναλτι. Εσύ τώρα, Αργιανή, παράγοντες είναι εκεί πέρα μέσα. Όλος ο κόσμος βούλησε ότι το μάτσο βρωμάει είναι διπλό. Παίχτες από δεξιά και αριστερά ποντάραν το διπλό. Πλάκα με κάνεις. Δεν νομίζω να είναι έτσι απλά. Δεν μπορείς να τα κερδίσεις τη μέρα παιχνίδι. Θες να ανέβεις. Τι να ανέβεις. Ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ. Έβαγε ο ΠΑΟΚ 3 γκολ από 3 κόντρες, από 3 ό,τι να είναι, από 3 φάσεις και βγήκε Ζαχαρής. Θα βγάλεις το κόμπλεξ. Κανένα κόμπλεξ. Εδώ κριτικάρουμε παιχνίδι όπως τα βλέπουμε. Τι να κάνουμε παιχνίδια. Όλοι αργανοί. Εγώ είμαι αυτός που είπε την προηγούμενη εβδομάδα που με είχε ο Κωστής ότι δεν ήταν για 0-3 το σκορ. Εγώ ίδιος το είπα. Τώρα λες, ακούς ό,τι θες να ακούς, δικαίωμά σου. Δεν ακούω το Θεό. Για άλλους αργανούς μιλάω. Δεν ξέρω για άλλους. Εγώ λέω για τον εαυτό μου. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι λέει ο καθένας αργανός. Εγώ για τον εαυτό μου μιλάω. Ναι, καλά σε λέει εδώ. Τώρα ο άνθρωπος έχει δίκιο. Ραπτό που λέει, γιατί να πάνε εκεί πέρα και να κάνουν επεισόδια. Και γιατί τι σε πειράζει που πάνε 4.000 και 5.000 παοξίδες. Τι να πάνε τα δείτε, ρε. Αυτό ρωτάω. Τι να παράδουμε, φίλε, παίζει πόξ στην Ευρώπη. Είχαν κλειστεί πιο μπροστά οι εκδρομές. Έχει εκεί πέρα ένα σωρό παοκτάκια. Τα παράδουμε γιατί. Προπληρώσανε, ρε φίλε, αυτή τα εισιτήρια. Θα πουλήσουν την τρέλα του. Θα πουλήσουν την τρέλα του. Θα κάνουν το κομμάτι. Προπληρώσανε, δεν έχουν τα λεφτά μα πίσω τώρα. Τι προπληρώσανε, εντάξει, ναι, εντάξει, σωστό. Σε αυτό ναι. Έλα το πλέον. Και γιατί να γίνουν επεισόδια εδώ πέρα. Γιατί να πάει ο παοξή αφού σε κάθε στενό εκεί στη Λεωφόρο Νίκη είχε μια κλούβα και τη αθλητική βία. Γιατί να πάει ο παοξή και να μπει φυλακή. Αξίζει. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, κάνε. Όταν σπάγατε τα μαγαζιά στην Εθνική Οδό και κλέβατε τα κοτόπουλα, τότε δεν είχε αστυνομία. Εσύ, αλλάξαν τα χρόνια. Με λες τώρα εσύ για παλιά, αλλάξαν τα χρόνια. Τώρα εδώ να πει ότι θα κάνει. Δηλαδή, πήγανε να πάνε. Αλλά όταν σε κάθε στενό. Αυτό που κάνανε την προηγούμενη εβδομάδα οι Γερμανοί ήταν άναντρο.
τελείως άναντρο. Δηλαδή, πάνε στους οπαδούς, οπαδούς με οπαδούς, άμα είσαι στα κότσια. Όχι πας τώρα στον αθώο τον κόσμο που καθόταν, έπινε τον καφέ του, ξέρω εγώ, έτρωγε το αθώο. Ναι, πήγε και στο Μικέλ το φυσικό μάγαζο. Ήταν άναντρο αυτό που κάνανε. Και οι χρυσαυγίτες που ήταν, ρε, στο ρεόκαστρο. Οι χρυσαυγίτες είναι... Οι θα τους έχουν οι χρυσαυγίτες από πίσω τους άλλους μου, ρε. Οι χρυσαυγίτες είναι κότες, ρε, σύγερα αυτό που λέει. Οι χρυσαυγίτες είναι κότες. Τελείωσε το κομμάτι, χρυσαυγή, τελείωσε. Τέλος πάντων, άντε. Άντε, καλή εκπομπή. Γεια χαρά. Βράδυ. Οι χρυσαυγίτες είναι κότες, λέει ο άλλος. Καλημέρα, κύριε. Είδες πως μπαίνει και το πολιτικό στοιχείο. Ε, πως παντρεύεται. Πάντα παντρεύεται. Το αθλητικό με το πολιτικό. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, ραπ. Καλημέρα, φίλε. Ο χθεσινός ο Χρήστος είμαι ο Γεωπόνος. Γεια σου Γεωπόνο μου, γεια σου Γεωπόνο μου, τι κάνεις. Για να τα πω λίγο με τον Αριανό τώρα. Εδώ γιατί είναι ο Αριανός, εδώ είναι. Ναι, ναι, δεν ξέρετε που σας πάνε τα τέσσερα. Για πες μου παλικάρι μου, πώς θέλω το όνομά σου για πες μου καταρχήν να μιλάμε στον Αγγλικό. Βασίλης, Βασίλης. Βασίλης, Χρήστος. Δεν μου λες Βασίλη, η ένσταση που έκανε ο Άρης και ο Όφη ως προς τι είναι, ότι ο Ντουρμισά είναι ξένος. Όχι, ότι ο Ντουρμισάη δεν έχει δικαίωμα αναγωνιστική με τα εθνικά συγκροτήματα. Γιατί έχει παίξει με την Under 20 της Αλβανίας. Αλβανός είναι ο άνθρωπος. Άκου λοιπόν τώρα. Για να μαθαίνετε τώρα ποια είναι η διαφορά. Για να ακούσουμε. Ναι. Καταρχήν, κατά 95% η ένσταση θα πέσει. Σας το λέω και όπως δεν βάζει και στοίχημα. Θα πέσει και ξέρω από πολύ μέσα. Μέσα. Για δύο λόγους. Για δύο λόγους. Πρώτον, η Λαμία αυτή τη στιγμή είναι πιο δυνατή από τον Άρη σε όλες τις απόψεις. Από όλες τις απόψεις. Και εξαγωνιστικά. Για πες τις απόψεις όλες να τις μάθει ο κόσμος. Και διοικητικά και οικονομικά και εξαγωνιστικά. Ναι, νομικά εξήγησα το αυτό, πώς το τεκμηριώνεις. Λοιπόν, άσε το ρόλο. Πάμε στα νομικά. Τι λέει ο ΚΑΠ και τι λέει η προκήρυξη. Βρε, ο Λίβας λοιπόν, είναι ο ΚΑΠ. Άκου να σου πω τώρα για να μαθαίνετε. Για ναι. Λοιπόν, ο ΚΑΠ λέει συγκεκριμένα ότι αν έχει ελληνικό διαβατήριο ή έχει ελληνική ταυτότητα, μπορεί να δηλωθεί ως Έλληνα στην ΕΠΟ. Ναι. Αυτό λέει ο ΚΑΠ. Ναι. Εντάξει. Ο Ντουρμισάη είναι δηλωμένο στην ΕΠΟ με την αδειοδότηση της ΕΠΟ ως Έλληνας. Ναι, αλλά αυτές η προκήρυξη λέει λέτε, το αντίθετο. Ορίστε, η προκήρυξη λέει το αντίθετο. Αυτό που γίνεται πριν να ξεκινήσει η αγωνιστική περίοδος, η προκήρυξη, ναι. Η προκήρυξη δεν είναι νόμος. Και λέει ξεκάθαρα στο άρθρο 7, παράγραφο 7, ότι όταν η προκήρυξη έχει διαφωνία με τον ΚΑΠ, υπερισχύει ο ΚΑΠ. Το κατάλαβε, αγόρι μου, γιατί κατά 95% δεν πρόκειται. Εγώ ξέρω ότι έχουν βγει και έχουν πει νομικοί. Ποιος το έχει πει αυτό. Ποιος ήταν ρε εσύ που έχεις οτιδήποτε. Έχουν βγει δύο νομικοί στη Θεσσαλονίκη, το έχουν πει και στην Νότιο Ελλάδα, στην Κεντρική και Νότιο Ελλάδα. Τέλος πάντων, όσους έχουν καλέσει από την πλευρά της Λαμίας, όλοι λένε ότι δεν έχει καμία ελπίδα η ένταση να περάσει. Και εγώ θα σου πω και κάτι άλλο για να τελειώνουμε. Εάν τυχόν υπάρξει αυτό το 5-10% και περάσει, εγώ προσωπικά αν ήμουνα στη Λαμία και διοικούσα τη Λαμία και είχα τα λεφτά που έχει η διοίκηση της Λαμίας, στο δεύτερο γύρο όλη η Football League θα έβγαζε τεριδόνα. Να παρακαλάς να μην αφαιρεθούν οι έξι βαθμοί. Άμενε ρε φίλε να παρακαλώ επειδή η Λαμία έχει λεφτά να μην είμαι και Άρης στο τέλος. Περίμενε, άκουσα. Είμαι πολύ μικρός αλλά να παρακαλώ αυτό που λες εσύ. Μία τα σιγά μην φοβηθώ τώρα τη Λαμία. Άκουσε με λίγο. Να βγάλω τεριδόνα και να μην βγάλω λίτη. Μου λες για μπάλα. Εγώ σου λέω 4 γκολ έφερε και στο φιλικό, τα ξέχασες. Ας τα φιλικά ρε φίλε τώρα, ποια φιλικά. Και εσύ από την Braunschweig έφαγες 12, πόσα ήταν 8. Ποια φιλικά τώρα, για φιλικά θα μιλάμε τώρα. Για περίμενε τώρα. Δεν μου έδωσε δύο πέναλτι, ποια φιλικά τώρα, σου διατάφτα. Ποιο πέναλτι, του Βασιλόγια γιατί δεν το έδωσε το πρώτο ημίχρονο. Ποιο πέναλτι του Βασιλόγια είναι ρε φίλε. Σου αποδεικνύω ότι είμαι πιο δυνατός από σένα. Να σου το πω και έτσι. Έχω πιο πολλά λεφτά από σένα, έχω καλύτερη ομάδα από σένα που αν ξεκινούσε το πρωτάθλημα το Σεπτέμβριο. Εσύ αυτή τη στιγμή θα ήσουν μαζί με τον Αχαρναϊκό που ακόμα δεν είχατε κάνει μεταγραφές. Και τυχεροί και σας αυτό ήσασταν. Αλλά σου λέω, δεν έχετε καμία ελπίδα. Εάν έχετε μία ομάδα να περάσετε, αυτό είναι ο Απόλλωνος Σμύρνης. Εάν κάνει κοιλιά στο δεύτερο γύρο. Η Λαμία το έχει αποδείξει. Παρακολουθείς πάντως, μην τα νικείς εμένα. Λαμία είναι. Λαμιώτης είναι. Λαμιώτης είσαι. Ναι. Όχι, θα ήμουν παγκοξής και θα μιλούσα για τη Λαμία. Πλάκα με κάνεις τώρα. Εντάξει. Ωραία λοιπόν, η ομάδα σου, έτσι. Πρώτη που ηθικής τάξης να λοιπόν, πούμε. Το λέει και ο Κόκκινος, το είπε και ο Κούγιας. Ότι ο Ντουρμισάη δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Εθνική Ελλάδας. Άσχετο. Ναι, αυτό το είπε όμως ο Κούγιας και λέει εκεί πρέπει να στηριχθεί ο Άρης. Έδωσε και νομική συμβουλή, ζάμπα. Παιδιά, ούτε 5% δεν ισχύει αυτό που σας λέω. Τώρα με το Λίβα, ότι η όταν η προκήρυξη δεν είναι νόμος. Είναι μια σύμβαση ιδιωτική που την ο άλλος ο νομικός βγήκε και είπε ότι η προκήρυξη είναι ανώτερη από τον ΚΑΠ. Ωραία, θα αναλάβετε.
αστυνομικό στον Άρη. Ε, πόσο το κάνουμε τώρα. Εδώ λέμε τι διαβάζουμε στο ρεπορτάζ. Δεν είμαστε νομικοί εμείς. Εγώ σου αναφέρω τι λέει το ρεπορτάζ και τι λένε έγκριτοι νομικοί που το λένε. Ότι... θα αποδειχθεί στην πράξη και θα το δείτε και εδώ πέρα. Θα το δούμε. Θα συζητήσουμε. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Επόμενος κύριος. Μάλιστα. Καλησπέρα, ρε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, ρε. Λαμιώτης ο φίλος. Σου λέω, λεφτά εγώ, εσύ τι έχεις. Σε φτωχομπινές, Αργιανός. Ακριβότερο ρόστερ δηλαδή έχει Λαμία ή ο Άρης. Ακριβότερο ρόστερ για να ξέρουμε τι λέμε. Τι ακριβότερο. Ακριβότερος παίχτες ρόστερ. Πήγες και έδωσες 300 χιλιάρικα τον Τζιμπούρ και σε πιάσαν τον Πισινό. Πάει να πει. Άσε για τον Τζιμπούρ. Που φυσικά ήταν ένα δεδομένο λάθος, έτσι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα το υπόλοιπο ρόστερ τι είναι ακριβότερο της Λαμίας και είναι πιο ακριβή η ομάδα και πλούσια. Δεν ακριβότερο. Ε, πώς θα το κάνουμε. Είναι απλήρωτο. Εντάξει, υπάρχει οικονομική στενότητα. Εντάξει, δεν πειράζει. Σ' ακούμε, φίλε. Τι γίνεται στα ταξιά μέσα είναι αυτό τι. Καλημέρα ρε φίλε. Καλά ρε φίλε. Καλά είστε. Δεν μου λέτε ρε Αγιανή. Όταν ο Ολυμπιακός έκανε ένσταση την Καλαμαριά και μας πήρε το πρωτάθλημα στα χαρτιά. Και φωνάζατε όλοι ότι δεν είναι ηθικό. Ότι είναι άναδρο. Τώρα τι θα είναι από τη μεριά σου που κάνατε έσταση. Δεν είναι άναδρο. Φωνάζανε ότι είναι άναδρο. Τι δουλειά είχαν Αργιανή. Δεν είναι ανήθικο. Τι του νιώθει ο Αργιανός ρε φίλε τώρα μεταξύ Άκη Ολυμπιακού τι γίνεται. Είχα εγώ κανένα καηλέα μα το πάρεις εσύ ή ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Εάν έχεις παντελόνια πάρ' το μέσο γήπεδο το πρωτάθλημα. Όπως το πήρα εγώ. Δηλαδή ρε φίλε σένα αν παραβιάζεις κανονισμούς και βάζεις παίκτες που δεν πρέπει οι κανονισμοί τι νόημα έχουν δηλαδή να τους έχουμε έτσι. Δεν πρέπει η μισή Αλβανία έχει ελληνικές ταυτότητες ρε πάτε καλά ρε. Άλλο το ένα άλλο το άλλο ρε φίλε. Εφόσον ο ξένος λογίζεται με το κριτήριο της συμμετοχής ή όχι σε εθνικά συγκροτήματα, έτσι τον ορίζουν τον ξένο παίχτη κανονισμού. Τι να κάνουμε τώρα. Στο δικαστήριο ο άνθρωπος και θα βγάλει την ταυτότητα την πλέ. Είμαι Ελλήνας. Το καταλαβαίνεις. Είναι Έλληνας. Εθνική Ελλάδα όμως δεν μπορεί να παίξει. Έλληνας είναι δεν μπορεί να παίξει εθνική Ελλάδα. Τι σοϊ Έλληνας. Αυτό που κάνει ο Άρης δείχνει πόσο πολύ έχει πέσει και πόσο μικρή ομάδα είναι. Να κάνω μια ερώτηση. Όπως επίσης, το ίδιο κάνει και οι Παοξίδες. Ένα πιο να ποτέ να παίξεις αύριο με την κάτω μαγούλα, ρε είστε παιδί. Να κάνω μια ερώτηση που δεν την ξέρω. Ναι. Ο Ατεκατούμπο. Αντετοκούμπο. Παίζει Εθνική Ελλάδος. Βεβαίως. Είναι Έλληνας. Έλληνας είναι βέβαια. Ενώ ο άλλος. Θα φανεί. Κλείσε. Τα λέμε. Επόμενος κύριος. Μάλιστα. Έλα φίλε. Γεια σας κύριε. Νάτος. Γεια σας παιδιά. Καλώς ήρθατε. Έγινε Κωστή. Καλά είμαστε. Ζάχαρη. Λοιπόν. Δεν υπάρχει ηθικό και τίμιο. Εφόσον μπορεί να κάνει ένσταση και μπορεί να την υποστηρίξει θα την κάνει. Ναι. Τώρα για ηθικό και τίμιο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Μη μας ζαλίζετε. Δεν υπάρχει ούτε ηθική ούτε τιμιότητα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Γενικά δηλαδή θες να πεις ότι... Γενικά ναι. Γενικά δεν υπάρχει. Γενικά επικρατεί ο νόμος του ισχυρού. Μπράβο, καπιταλισμός. Μπράβο. Τελείως. Κομμουνιστικά. Σωστός. Και ιστορίες είναι... Και όσον αφορά τη δικαιοσύνη είναι μια ευαίσθητη πλάστικα που γέρνει από εκεί που δέχεται την ισχυρότερη πίεση. Λογικό κι αυτό. Αν η Λαμία ήταν ισχυρή και δεν πήρα άλλα δύο πέναλτι εκεί, να φανώ εγώ τώρα πιο ισχυρός και να πάρω την υπόθεση αυτή στο δικαστήριο. Δηλαδή η Καλαμαριά δεν έχασε 6 πόντους φέτος. Ναι. Από ένσταση. Που τη έκανε η δόξα δράμα. Για παρεμφερή λόγο. Τι είναι αυτά που ακούω, ρε παιδί. Και βγαίνει ο άλλος και ο συνοπαδός τώρα. Τη ΣΑΕΚ και λέει ότι δεν είναι ηθική. Η ηθική ΑΕΚ τώρα, ναι, η ηθική ΑΕΚ τώρα. Δεν υπάρχει ηθική. Ωραίο είναι αυτό. Μ' αρέσει. Χωνέψε το αυτό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και μην πουλάτε ο καθένας ανάλογα με την ομάδα που υποστηρίζει να πουλάει ηθική και τιμιότητα. Δεν υπάρχει. Μπράβο. Καλό δεν είναι αυτό. Γιατί τη στιγμή που έχουμε επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι ρωμαϊκή αρένα. Μπράβο. Χωνέψε το αυτό.
και μη βαφκαλίζεστε και λέτε ότι εγώ είμαι τίμιος, εσύ είσαι τίμιος. Όλοι θα ήθελα να είναι σαν το Μαρινάκι. Δεν μπορούν όμως. Ακριβώς. Όλοι θα ήθελα να είναι. Δηλαδή τελικά επιτέλους πάψε να ζείτε με ψευδεστήσεις. Χωνέψτε το αυτό το πράγμα. Ο άλλος πουλάει τον Ιντέγε και σε λέει δεν υπολογίζω κανένα, δεν σας υπολογίζω. Ξέρεις τι γράψαν σήμερα. Πουλάει τον Ιντέγε και λέει με αυτόν τον τρόπο ο Μαρινάκης δεν σας υπολογίζω. Κωστή. Να βάλω λέει τον Αντρούτσο center for. Αυτό είπε. Μα ακούς Κωστή. Σ' ακούω ρε φίλε. Λοιπόν, όταν ο Πιερικός έπεσε από την Αλφα Εθνική, όταν ο Εδεσαϊκός κέρδισε τον Ηρακλή στο τελευταίο παιχνίδι του δεύτερου γύρου, που τότε ο Ηρακλής δεν έκανε, ήταν με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ και έχασε από τον Εδεσαϊκό, ναι, στο τελευταίο παιχνίδι. Ο Πιερικός έπαιζε στη Λάρισα. Ναι. Και οι Λαρισαίοι είπαν θα βάλουμε τη δεύτερη ομάδα. Ναι. Έναν διαμοιβής 10 εκατομμυρίων δραχμών τότε. Μπράβο. Και ο Πιερικός έχασε 4-2 από τον Προβίδα. Λοιπόν, έχασε από τη δεύτερη ομάδα. Χίνα έφερνε, θα έπεσε Δεσσαϊκός. Ναι. Τι να λέμε τώρα. Τέτοια γίνονται κάθε χρόνο, μόνο ένα και δύο. Μα ακριβώς. Παλούσεις. Μήπως έρθεις να σου θυμίσω... Ναι. Την τελευταία αγωνιστική, όταν ο Ηρακλής έπαιζε στην Ξάδη του Πανόπουλου και την κέρδισε, που είχε πέσει η Κέρκυρα. Ναι. Το θυμάσαι αυτό. Κέρκυρα του Τενέ, τότε. Ναι. Εδώ η Λάρισα κέρδισε 0-1 μέσα στο Καραϊσκάκι για να μείνω εγώ εκτός Ευρώπης, ρε φίλε. Το θυμάσαι. 0-1, την ομαδάρα που είχε και ομαδάρα τότε ο Ολυμπιακός. Και λοιπόν, κέρδισε 0-1, ποιος η Λάρισα τώρα, για να μείνω εγώ εκτός Ευρώπης. Τι να λέμε τώρα για την κακή γαθήμια. Και σταματήστε και επιτέλους καταλάβετε ότι τα σωματεία πλέον είναι μαγαζιά. Ο ιδιοκτήτης, ο κάθε ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα, δηλαδή για παράδειγμα τώρα κατηγορούν τον... αυτόν από την Αμερική του Ηρακλή, ο οποίος ήθελε να δώσει εισιτήρια στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Μαγαζί μου είναι ότι θέλω κάνω. Αυτό, Κωστή, πώς σχολιάζεται γενικότερα? Ποιο από ότι έδωσε 2.000 εισιτήρια. Τι να κάνω 2.000 εισιτήρια. Ανεξάρτητα από αυτό. Δίνεις ή δεν δίνεις, φίλε, τουλάχιστον, ή να κάνεις μια καραβιά, να κάνεις μια αρπαχτή καλή, ή δώσει μη δίνεις. Δώσε 25.000 εισιτήρια. Να βγάζεις ένα διοδότηση. Όχι, 25 δεν μπορεί να δώσει, Κώστα. Τρελός, ρε. Δεν μπορεί να δώσει γιατί το απαγορεύει ο νόμος. Το απαγορεύει ο νόμος. Αλλά εφόσον έχω δικαίωμα να δώσω με τον νόμο 2.000, εγώ είμαι ο ιδιοκτήτης, εγώ τα δίνω. Εσένα που γαβγίζεις απ' έξω θα υπολογίσω. Εγώ αν ήμουν πάντως ο Παπαθανασάκης με τον Αυτόνα, θα παρακαλούσα τον Πιφτέκη και τους άλλους να ανοίξουν τις πόρτες, τις θύρες, να πληρώσουν οι παοξίδες εισιτήρια, μην τους πειράξει κανένας και να δουν το μάτς να βγάλουν κανένα φράγκο. Έτσι θα έκανα εγώ. Στην ανάγκη απάνω. Τι να κάνω. Και καλά θα έκανες. Αυτό πώς σχολιάζεται τώρα γενικά από τους Ηρακλήδες? Και καλά θα έκανες. Το πρώτο γύρο δεν πήρανε και τώρα δίνουν 2.000 εισιτήρια. Επιτέλους. Ηρακλής δεν πληρώνει εισιτήριο, οπότε δεν μπορεί να μιλάνε. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας. Καλό βράδυ. Την προκήρυξη λέει την υπέγραψε και η Λαμία. Και ο Λιχναράς, νομικός σύμβουλος Χισαμικού, πήρε τη θέση υπέρ του Άρη. Και απόφυσε πιο δυνατός Λαμιώτη, παρασκηνιακά. Λέω 7.79. Ραπ, εκεί θα κάνουμε κερκίδα, λέει, εμείς οι παοξίδες, γιατί στα εκτός έδρας δεν πάει το Δελασάν. Τι πάει? Για ποιο λέμε τώρα, δεν καταλαβαίνω. Λέει ο Παόξης, εκεί θα κάνουμε κερκίδα, γιατί εκεί δεν πάει το Δελασάν, εκεί θα πάνε μαόμα. Εκεί θα πάνε μαόμα. Τα στελέχη. Ραπτόπουλε και τον Ιντέγια που λύσαμε μέχρι τις 3 Μαρτίου που τελειώνουν στην Κίνα οι μεταγραφές, λες να γίνει θαύμα, μπας και φύγει το περίπτερο Καρντόσο. Εδώ λέει θα παίξει σέντερ φορ ο Ανδρούτσος.
Θα βάλει λέει, τον Ανδρούτσο, λέει center for. Και το πιστεύουν οι Γάβροι. Οι Γάβροι δεν ξέρω τι λένε σήμερα. Με πέντε πόντους από τον δεύτερο δεν νομίζω ούτε τον έναν Άιδενε ούτε τον. Οι Γάβροι δεν ξέρω τι λένε σήμερα. Δεν ξέρω, δεν τους άκουσα. Καλημέρα. Τι έχουν να πούνε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, ραπ. Πολλά τάλαρα, 50 τάλαρα πήρε. Αυτό ίσως είναι σαν λευκή πετσέτα για το κύπελο. Μπορεί. Μπορεί. Σαν να λέει δηλαδή, παιδιά, ποιος θα προλάβει τώρα. Ναι, έλα, φίλε, καλημέρα. Έλα. Καλημέρα, ραπ. Καλώς τον. Αελάρα. Γεια σου, Αελάρα. Σώθηκε. Πώς το είδες το ματς χθες? Δεν το είδα. Δεν το είδες. Νικήσαμε πάντως, 2-1. Φάσεις είδα, ναι. Κατά 99% σωθήκαμε. Ήταν νίκη σωτηρίας αυτή. Ναι, ναι. Η Λιβαδιά μάλλον πέφτει και η Βέρα, εγώ πιστεύω. Θα σου φύγει Ηρακλής. Θα πέσει τα χαρτιά, μάλλον. Ο Ηρακλής. Βέβαια. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Θα τους σώσουν. Ποιος θα τους πληρώσει? Θα βρουν λεφτά. Θα βάλει και ο Σαββίδης κάτι εκεί. Θα βρουν λεφτά αυτοί. Θα τη βρουν την άκρη. Ο Χατζηπαναγής που δεν έχει δικαίωμα να παίξει με την Εθνική Ελλάδος, τι είναι? Ρώσος είναι. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι ο Χατζηπαναγής έχει παίξει και πέρα χειρότερη ομάδα. Και εμείς βέβαια έχουμε χειρότερη ομάδα. Αφού δεν μπορεί να παίξει στην Εθνική Ελλάδα. Δηλαδή, ρε παιδιά, κάποιος γεννιέται σε μια ξένη χώρα, παίζει εθνικά συγκροτήματα. Πώς θα τον κάνουμε Έλληνα σωνική καλά? Του κάνουμε τώρα Βέρο Θεσσαλονικιό ή το Χατζηπαναγή οποιονδήποτε. Ο Χατζηπαναγής δεν είναι Έλληνας. Αυτό λέμε τώρα, το ίδιο πράγμα λέμε. Δεν έπαιξε Εθνική Ρωσία. Ναι, δεν μπορεί να του κάνουμε Έλληνα πατριώτη τώρα. Το παιδί, τι να πω, έπαιξε την μπάλα του εδώ πέρα, έπαιξε την μπαλάρα του, αλλά στην καταγωγή αυτό τι να κάνουμε. Τι είναι Ρώσος άνθρωπος. Έχει δεν είναι κακό. Ρωσικό αυτό, ναι. Αυτά. Πού είσαι, χάθηκες. Γιάννη, τι έπαθε αυτός, έπεσε. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε. Ωραία πράγματα. Μπράβο, Κωστή, καλά να είσαι. Λοιπόν, πήρα γιατί ακούω το συνοπαδό μου και είναι πολύ ευγενής. Είναι ευγενής. Είναι πολύ ευγενής. Α, ναι. Και ακούω αυτό το ποδοσφαιρικό μαϊντανό το Λαμιώτη. Ναι. Από χθες το βράδυ να γαβγίζει. Δεν κατάλαβα ότι είναι Λαμιώτης αυτό. Δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, μετά τον πήρα. Ναι, τον άκουσα και χθες, Λεβέντη, με εγώ και γάβγιζε και χθες. Θέλω να μου απαντήσει, αν ήταν αυτό στη θέση του Άρη, θα έκανε ένσταση. Πρώτον. Να μου απαντήσει και να μου πει. Και να του πω ότι ποδοσφαιρικά, στο ποδοσφαιρικό στερέωμα, η Λαμία έναντι του Άρη είναι μια τρίχα από τα μαλλιά μου τα σγουρά. Έτσι να του πω. Και τον Ταϊλίκη, άμα θέλουν να μας φούν τα παντελόνια που φοράνε μαζί με τον ΑΕΚΣΥ, πού τα έχουν λερωμένα, μπροστά ή πίσω. Που πήρε ο ΑΕΚΣΥς τώρα να μας πει ότι είπαμε εμείς για τον Ολυμπιακό, στο ΑΕΚ Ολυμπιακός ότι είναι άναντρο. Τι με ενδιαφέρει εμένα τι είναι άναντρο και τι είναι. Αυτό το είπα, ρε φίλε, και εγώ. Ολυμπιακό. Τι με κόφτει εμένα το πάρει ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και μιλάτε εσείς οι ακτίδες στα καθαροσπόρια τώρα με Μελισανίδες, Καράδες, Γιδόπουλους, με Φίλιππους Μπάκες στον δρόμο που τους δέρνατε. Και για θυμίσου λίγο την ιστορία, μήπως χάνατε κι εσείς μια ένσταση σε κάποιο παλιό πρωτάθλημα για να το χάσει ο Άρης. Εσείς στα καθαροσπόρια και βγαίνετε στα ραδιόφωνα και γαυγίζετε. Βγήκε η Λαμία τώρα. Ποια Λαμία, πού είσαι εσύ ρε, από πού είσαι να μας πεις. Ποιες είναι οι περγαμηνές στο ποδοσφαιρικό στερέωμα ρε και βγήκες μιλάς για τον Άρη εσύ. Μαϊντανή που του χρόνου δεν θα είσαι στην κατηγορία άμα φύγει αυτός που έχει λεφτά. Ότι παίζει αντίπαλο με τη Λαμία, δεν φταίει ο Λαμιώτης. Όχι, δεν φταίω εγώ, να μην ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Λοποδίτες που τον στονάρισαν, δεν φταίει ο Λαμιώτης. Βεβαίως, αλλά για πες μου και το παιχνίδι ήταν καθαρό το Λαμία Άρης με κέρδισε στα ίσα. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι ήταν δύο πέναλτι. Αυτός ούτε πέναλτι δεν τα είδε ρε φίλε, εντάξει. Αυτός δεν είδε τίποτα. Σαν το ρεπόρτερ της R3 εκεί πέρα. Μπράβο. Που θέλει, πρέπει να βάλει γυαλιά, φοράει γυαλιά ηλεκτροκόλληση όταν κάνει μετάδοση αυτός. Εκείνος το αγόρι μου δεν φοράει γυαλιά. Δεν τρέπονται λίγο, βάζουν να περιγράφουν αυτοί οι άνθρωποι τον Άρη στην R3, ρε. Θα τρελαθούν τίποτα οι Αριανοί τώρα, άντε τώρα να μην πω καμιά κουβέντα. Με την R3 τώρα. Να σοβαρευτούν λίγο εκεί πέρα. Να βάλουν τάσο Πακλατζέ να περιγράφει. Άρη, άμα γουστάρουν. Ναι, εδώ περιγράφουν άνθρωποι τώρα, όχι μόνο τον Άρη, που έπαιζε ο Πάουκ στην Ολλανδία και μας είπε ότι ο Δήμος Ολλανδίας έχει βαρκάκια να κάνουμε βόλτα στα ποτάμια. Ο Δήμος Ολλανδίας. Και αυτός ο άνθρωπος περιγράφει. Τι μου λες τώρα, κάτι ασχοληθώ ακόμα με τον άνθρωπο. Είμαι άνθρωπος που έχουν μόνο τα αυτιά τους ανοιχτά όταν υπάρχει χαρτιά. Κάνει αλλαγή από τον Μπούρμπο, βάζει μέσα τον Τζανακά και λέει να δούμε σε ποια θέση θα πάει άμα θα αλλάξει ο σχηματισμός της ομάδας. Για τόσο άσχετο μιλάμε. Βγαίνει δεξί μπακ, μπαίνει δεξί μπακ και λέει δεν ήξερε καν ότι ο Τζανακάκης είναι δεξί μπακ. Μιλάμε άνθρωπος τώρα που περιγράφει αγώνας του Β' Εθνικής και του Άρη. Αυτό σου λέω. Και για τώρα τόσο ηλίθιο. Έχουν δύο μέρες τα ραδιόφωνα, ειδικά αυτοί οι δύο τους ακούω και παίρνουν τηλέφωνο και λένε για τον Άρη. Κοίταξε την ομάδα σου εσύ, κοίταξε την Αγία Σοφιά εδώ τώρα και μετά ασχολείται και με τις άλλες ομάδες. Και εσύ ειδικά Λαμιώτη, έλα να μου τα πεις τέλος χρονιάς αυτά. Και αν και του χρόνου και είσαι δύο χρόνια, είσαι στις κατηγορίες αυτές.
που με έριξε 4 εσύ στο φιλικό και έχει δαλέσει μόνο αυτό και να καυχέσαι. Αυτά. Ποια φιλικά, ρε παιδί, δεν υπάρχουν τα φιλικά. Καλό βράδυ, παλικάρια. Είναι κανονικό. Για πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα να παρακολουθούμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρούχα για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρούχας, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Τι ωραία ατμόσφαιρα. Τι ωραία πράγματα. Και ακόμα δεν είναι ούτε η μέση της εβδομάδας. Καλημέρα. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Ήθελα να πω λίγο για το χθεσινό ντέρμπι, ρε εσύ. Ποιο ντέρμπι? Για το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Α, το ντέρμπι το ναι. Ναι, για πες μας. Τι έγινε, ο γιατρός κρύφτηκε? Δύο βράδια δεν τον ακούω. Ποιος γιατρός? Αυτός που λέει ότι και καλά είναι γριά. Είναι. Ναι, και καλά. Για πες. Α, μα έχουμε και τα ηθικά τώρα. Πρόσεχε πώς μιλάς. Όχι γριά ο γιατρός. Ναι. Αυτά μόνο εγώ μπορώ να τα λέω. Ναι. Λέγε. Πώς το δεις το μάτς? Κοιτάξτε, πήγε πολύ στη δύναμη. Πολύ. Πολύ στη δύναμη. Ο Ολυμπιακός έκανε κακή διαχείριση με το σεντερφόρ του. Δεν έβαλε ένα σαριφάρτ. Είχε έξω τον Καρτόσο που ήταν ταΐς και πάλι καράς και θα μπορούσε να πάρει ένα κομμάτι από την παλικαριά του Μιλιβόγεβιτς. Ο Ελεονούση είναι χειρότερος του Μαρίν. Παίζει βασικός. Ο Μποτία με τον Τακώστα, διαχρονικό το πρόβλημα στην ταχύτητα. Παίζουν και στην ευθεία. Το έχουμε πει πολλές φορές. Όταν το παίρνει στην ταχύτητα, είτε ο εξτρέμ κλείνει μέσα είτε ο φορ, παίζουν και στην ίδια ευθεία και είναι και αραιά καμιά φορά. Με έχουν θέματα ο Ολυμπιακός μεγάλα, αλλά η ΑΕΚ πιο πολύ το πήρε στην παλικαριά το παιχνίδι. Σωστά, ναι. Στην παλικαριά. Σωστά. Και ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντική πίσω τη γραμμή. Ο καλύτερος μπροστινός της παίκτης ήταν ο Πατίτο, ο οποίος τραυματίστηκε. Αυτός ήταν κατά κάποιο τρόπο αυτός που πήρε πάνω του το επιθετικό παιχνίδι. Και φυσικά όταν μπήκε τρίτο χάφο ο Γιόχανσον, απελευθερώθηκε πάρα πολύ ο Μάνταλος, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο δεν τράβαγε. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Μάνταλος βρήκε χώρο και με έναν τρίτο χάφ στην πλάτη του έκανε πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Δεν θα σας πω λεπτομέρειες, δεν θα σας πω λεπτομέρειες, αλλά σήμερα μίλησα, εκτός φυσικά θεσμικών ορίων, με τον διαιτητή του παιχνιδιού. Του έδωσα συγχαρητήρια για τη διαιτησία του. Βρέθηκα στην... Για μένα 50-50 ήταν. Ήταν φανταστική η διαιτησία του. Μια χαρά ήταν, ναι, αυτό ακριβώς. Και όπως έγραψα και στο Sport Doc, είχε να αντιμετωπίσει το πιο δύσκολο παιχνίδι της πενταετίας. Πολύ δύσκολο. Και από πλευράς κριτικής απάνω στο διαιτητή, του είπα και κατηδίαν και το έχω γράψει κιόλας, ήταν λίγο πιο ανεκτικός στα δυνατά μαρκαρίσματα. Αλλά ήταν πιο ανεκτικός και με τις δύο ομάδες, όχι με τη μία. Εντάξει, ήταν, ναι, αλλά ναι. Στο 33ο λεπτό νομίζω έπρεπε να βγάλει κόκκινη σε εκείνο το μαρκάρισμα, πριν, που ήταν το φάουλ που μπήκε γκολ. Δεν θα πρέπει να βγει και μια κόκκινη. Δεν δίνεις τόσο εύκολα, φίλε. Ναι. Ήταν και δύο φορές το χτύπησε μάλιστα, αλλά σε ντέρμπι απευθείας κόκκινη δεν το δίνεις τόσο. Σε τέτοιου είδους. Που ήταν έτσι κι αλλιώς σκληρό παιχνίδι. Πολύ δυνατό. Γιατί άμα έδινε εκεί κόκκινη, θα έπρεπε μετά να βγάλει 4-5 κόκκινες. Γιατί ήταν πολύ σκληρό το παιχνίδι. Πολύ παλικαράς διαιτητής για να τη βγάλεις καθαρή σε τέτοιο μάτς. Πρέπει να έχεις προσωπικότητα και επικοινωνία καλή και να μην σου ξεφύγουν οι παίκτες, αλλά και να μην χαλάσεις το παιχνίδι, γιατί άμα αρχίσει και το κάνεις λογικό, απίνουν 9 με 9
Έτσι, ακριβώς αυτό θα μπορούσε να γίνει. Να. Είναι δύσκολο, ναι. Δύσκολες καταστάσεις. Θέλω να πω λίγο για τον Γκάλο που συζητάτε. Ναι. Εγώ είμαι υπέρ του Άρη να κάνει ένσταση. Ναι. Άμα είναι για το δίκαιο του, γιατί όχι. Και αυτά που μερικοί βγαίνουν και λένε ότι καλά, ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα και δεν πρέπει να κάνει τέτοια πράγματα. Και ο Ολυμπιακός το 2008 μεγάλη ομάδα ήταν, αλλά η Γαλαμαρία την έσφαξε. Τι γίνεται να κάνει την ένσταση. Αφού έκανε άλλο χαζομάρα. Να μην πει κάτι, κάτι χειρότερο για την αραδιόφωνο, α πούμε. Καλά, έκανε και το εκμεταλλεύτηκε. Αν άλλο είναι απρόσεκτο. Αυτό ακριβώ να το κάνει. Και δίνει πάτημα στον άλλο να πάρει ένα παιχνίδι στα χαρτιά. Να το πάρει, τι θα κάνουμε, ρε φίλε. Αυτό ακριβώ, ναι, συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ με τον Άρη σε αυτό το πράγμα. Τέλος, για να κλείσω, θέλω να πω πως φέτος ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει ούτε το κύπελο. Πιστεύω θα το πάρει ο Βάζελος. Και στα play-off πιστεύω εμείς. Ο Μπέρ που πήγε. Τι που πήγε ο Μπέρκ. Τι που πήγε. Ανανέωσε τον Παναθηναϊκό. Τι που πήγε ο Μπέρκ. Πως πουληθεί ο Μπέρκ. Όχι. Καμιά Κίνα. Πουληθεί, ξεπουληθεί. Για μένα ο Ολυμπιακός πάντως σαν να κάνει μήνα... μια λευκή πετσέτα, σαν να το παραχωρεί φέτος. Τώρα ποιος θα του πάρει το κύπελο δεν ξέρω. Και αυτό μου δείξε. Εγώ βλέπω να βρίσκει φόρμα ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο μήνα, δεν ξέρω. Και η ΑΕΚ είναι ανεβασμένη και ο Παναθηναϊκός, εντάξει, ο ΠΑΟΚ παίζει ένα καλό ποδόσφαιρο εδώ και δύο μήνες. Ναι, ναι, είναι ναι, η κατάσταση αμφίροπη. Αλλά άμα τον κάνετε εδώ πέρα το ΠΑΟΚ πάλι το απόλυτο φαβορί. Ναι. Θα έχουμε άλλα πάλι. Ακριβώς. Χαμηλά η μπάλα, χαμηλά η μπάλα. Αυτό ακριβώς, γιατί και με τον Άρη δεν την είχατε χαμηλά την μπάλα και το Σάββατο. Όχι, την είχαμε χαμηλά την μπάλα. Η διαφορά δυναμικότητας όμως, φίλε, ήταν τόσο μεγάλη που όσο χαμηλά και να πας, όσο και να πας στο τέτοιο. Εμείς την είχαμε χαμηλά για να κόμπλες φρόντισε να δημιουργηθούν εντάσεις. Ήξερε τι έκανε. Ήξερε τι έκανε. Ήξερε, όντως, ναι. Έγινε. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ. Λέω 2-20. Καλά, ρε, από πού και ως που ο Χατζηπαναγής ήταν Ρώσος. Έλληνα, ήταν Πόντιος. Τελικά μήπως είσαι ρατσιστής με τους Πόντιους. Μήπως έβαγε καμιά γκόμενα κανένας ή σου τις έβρεξε κανένας και βγάζει τέτοιο κόμπλεξ. Ακόμα και με το μεγάλο τον Καζατζίδη το ίδιο κάνεις, λέει. Κατά τα άλλα, λέει, είσαι ωραίος. Λοιπόν, ο Χατζηπαναγής που έπαιξε μπάλα, σε ποια εθνική. Ρωσίας. Ρωσίας. Γιατί δεν έπαιξε στην εθνική της Ελλάδος. Άρα ήταν Ρώσος. Άμα ήταν Έλληνες, γιατί δεν έπαιξε η Εθνική Ελλάδος. Πόσο χρόνο ήρθε ο Χατζηπαναγής στην Ελλάδα. Μόλις τα 20 του που ήταν. Ρωσία. Τι σοϊ Έλληνας είναι, ρε παιδιά, τώρα θα τραβήξουμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εθνική Ρωσία έπαιξε στους μικρούς. Δηλαδή έπαιξε αυτό... μικρούς. Ζούσε εκεί ο άνθρωπος ήρθε. Ναι. Με την προσωπικότητα του, με αυτά με την παλάρα που έπαιξε. Αλλά ο άνθρωπος. Είναι νέος μήνυμα και τι είναι, κακό να είσαι Ρώσος. Αυτό ακριβώς τι είναι, κακό είναι. Ο πρόεδρος μας εδώ, ο Παοξής, δεν είναι Ρώσος. Είναι μεγάλο. Άντε με αυτό το πόντιο. Τι πόντιο, ρε παιδιά. Ο άλλος είναι στη Ρωσία, γεννήθηκε και εσύ. Για τον Χατζηπαναγή τώρα έγινε η φασαρία. Ναι. Γιατί λέει το λέτε Ρώσο τον Χατζηπαναγή. Μα εθνική Ρωσία, έπαιξε εθνική Ελλάδος. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν ξέρω τι να πω. Γιατί δεν έπαιξε εθνική Ελλάδος ο Χατζηπαναγή. Δεν είχε δικαίωμα, αφού έπαιξε εθνική Ρωσία. Έπαιξε εθνική Ρωσία. Άμα έπαιξε εθνική Ρωσία, τι είναι. Ορίστε. Δεν ξέρω. Πού γεννήθηκε και μεγάλος άνθρωπος, ρε παιδιά. Στην μπάλα ήταν Ρώσος. Στην μπάλα επάνω ήταν Ρώσος. Αν αυτός που θα γεννηθεί. Ναι. Δηλαδή, εγώ ας πούμε έχω. Η καταγωγή μου είναι. Η καταγωγή μου, ας πούμε, από γονείς είναι από την Αλεξάνδρεια, από την Ιμανθία και από το νησί της Ιμανθίας. Μάλιστα. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Τι θεωρούμε ότι είμαι. Γεννήθηκα σχολείο εδώ, πήγα εδώ, μεγάλωσα. Τι θεωρούμε, Θεσσαλονικιός δεν θεωρούμε. Ναι, οπότε. Πάμε παρακάτω. Ναι, ναι, για μένα αυτό είναι σαν μια μικρογραφία. Ρε παιδάκι μου, ο Χατζηπαναγής δεν έπαιξε στην Εθνική Ρωσίας. Ναι. Γιατί να παίξει στην Εθνική Ρωσίας, για ποιο λόγο. Αφού εκεί γεννήθηκε ο άνθρωπος, εκεί μεγάλωσε. Πού θα παίξει. Αλλά είναι ο Ρώσος για να παίξει στην Εθνική Ρωσίας. Άμα ήταν να σε έλεγε, δεν παίζω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Δεν θα το αναλύσουμε τώρα αυτό. Γιατί ο Κούγιας είπε για τον Χατζηπαναγή. Ο Χατζηπαναγής λέει δεν έπαιξε. Καλημέρα. Έλα φίλε. Πάμε επόμενος. Έλα φίλε. Πάμε. Καλημέρα. Καλώς τον. Χρήστο από Γερμανία, τι κάνετε. Καλώς τον. Τι λέτε αύριο για τον ΠΑΟΚ. Αύριο. Αύριο. Να πάει να παίξει, μην ξεφτυλιστεί, φάει καμιά πεντάρα, να γυρίσει πίσω και να έρθει να ασχοληθεί με το κύπελο και τα play-off. Εγώ θέλω να πω για το φίλο πριν. Ναι.
που είπε ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει κύπελο. Γιατί πολλοί πιστεύουν το αντίθετο. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει, είναι από, τους, από τα φαβορί. Πιο πολύ το πιστεύω αυτό, ότι φέτος είναι η χρονιά του ΠΑΟΚ. Ε, μα δεν πάρει φέτος ένα κύπελο, πότε θα το πάρει. Ε, τότε δεν θέλουμε, αν δεν πάρουμε και φέτος. Είμαστε... Μα δεν πάρει φέτος κύπελο. Φίλε, αν δεν πας με αγκαλιές πάλι με τον Αλαφούζο, μπορεί να το πάρεις. Α, μπράβο. Γιατί α, κάτι τέτοια μας τρώνε εδώ πέρα. Νομίζω. Σωστό, Βασίλη. Ο Παναθηναϊκός είναι η πρώτη ομάδα που εκεί νομίζεις τον έχεις φίλο και τα λοιπά. Μπαμ, θα στη φορέσει. Δεν υπάρχει δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός αυτό είναι, έχει τα πρωτεία. Και τώρα στο πρωτάθλημα. Είδα τον Πρίοβιτς καλό. Ενρίκε Καλούτσικο. Βάρντα καλό. Μεταγραφές βγήκαν πάντως. Καλές. Βέβαια. Καλές μεταγραφές. Παλτό κανείς, αρκετά καλή έως καλή. Σωστό. 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 Κάντους και καλούς ρίτερες αυτούς τους παίχτες. Μην φύγουν σαν τον Ροντρίγκες. Και άλλος πουλάει 10 και 15 εκατομμύρια τον παίχτη. Βάλ τους καρές, καλές ρίτρες. Και τον Ουάρντα και τον Μπρίγιοβιτς και τον Ενρίκε. Κάνε ρίτρες. Δηλαδή και λίγο διοικητικά πρέπει να ανέβει σε κάποια πράγματα. Και πιστεύω όχι μόνο σε αυτούς και στους Έλληνες παίχτες. Το Μπέκα, το Μιστακίδη. Το Μιστακίδη ειδικά, ναι. Μεγάλη ρήτρα. Ναι, για να το βάλεις μεγάλη ρήτρα, πρέπει να τον κάνεις και καλό συμβόλαιο. Αυτό είναι. Πρέπει να 60 χιλιάρικα και να το βάλεις 5 εκατομμύρια ρήτρα. Εντάξει, ποιος παίρνει 60 χιλιάρικα από αυτούς. Λέω, παράδειγμα. Τώρα όπως κάνει ο Ολυμπιακός με όλους τους παίχτες τους, τους Έλληνες, τους βάζει ρήτρα. Τα οικονομάν καλά. Τι, μόνο Έλληνες. Εντάξει, όλους. Αλλά πιο πολλοί είναι Έλληνες. Άκουσα ένα ρεπορτάζ. Τους τελευταίους 9 μήνες έχει δώσει πάνω από 10 ποδοσφαιριστές και έχει πάρει 50 εκατομμύρια. 50 πήρε. Πήρε 2 Champions League, δηλαδή 2 εισπράξεις από Champions League μέσα σε 9 μήνες ο Ολυμπιακός. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι έδωσε αυτούς τους παίχτες, είναι ότι δεν έχει κάποιον αντίπαλο από πίσω να του το απαγορεύσει αυτό το πράγμα. Σωστό. Σωστό, δηλαδή πουλάει, σε, λέει σας κάνω πλάκα με αυτόν τον τρόπο Ολυμπιακός. Και αυτό είναι δηλαδή αυτό που λες κρίμα για την κατάσταση που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να κάνει ο άλλος το χαβαλέ του και να πουλάει τον κάθε παίχτη και να μην έχει μια ομάδα από πίσω. Να πει κάτι ο γαμπρός μου από εδώ. Γαμπρός. Να πει κάτι. Ο γαμπρός μου είμαι. Καλά ρε Ράπτοπουλε. Αύριο παίζει η Παοκάρα στην Ευρώπη και εσείς με μιλάτε τώρα για τον Άρη. Ποια Ευρώπη παίζετε ρε. Στους 32 της Ευρώπης είστε. Και ποια μου σωτηρία να πούμε στους 32 της Ευρώπης. Ποια Ευρώπη παίζει. Ποια Ευρώπη παίζει μωρέ. Ποια Ευρώπη παίζεις βρε. Στους 32 του UEFA είσαι. Και θα χεστούν οι Γερμανοί. Πώς. Εγώ αυτό βλέπω. Τι θα κάνεις. 0-2 στο 60. Ναι. Και θα τρέμουν οι καρδούλες τους. Εσείς οικογενειακώς εκεί βρήκατε μια ευκαιρία. Βάλατε τις γυναίκες να βλέπουν Survivor επανάληψη, κοπανάτε τα τσίπουρα και βλέπετε φαντάσματα βραδιάτικα. Δεν μου λες, το μεσημέρι γιατί τη σκαπουλάρισες και άφησες το κόκκινο μόνο του. Δεν μου λες ρε φίλε, από 450 εκπομπές που κάνω το χρόνο δεν πρέπει και εγώ να λείψω σε κανένα δύο να ξελαμπικάρει το μυαλό μου. Ναι, αλλά διάλεξες την εκπομπή που έκανε, που ήταν να κάνει η Άννη Στασιουάρης όμως, έτσι. Ναι, φοβήθηκα ρε φίλε ότι ο κόκκινος ας πούμε θα με αντιμετώπιζε όπως ο Ροκ Χάτσον να πούμε, ναι. κόκκινος είναι αυτός. Πάμε για την πρόκριση αύριο και τις ομάδες που δεν μπορούν να κερδίσουν τα χωριά μας, το Ιγίνιο, τις Καλυθέες, τους Πανελευσυνιακούς και τα λοιπά, δεν ασχολούμαστε. Ωραίος. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Να σε γερό. Πάντως με Champions League ασχολούμαστε και οι δύο φέτος. Με Champions League ασχολούμαστε και οι δύο. Ποιος που τι, τι. Εσύ στο μπάσκετ παίζουμε αύριο. Με Champions League ασχολούμαστε, έχουμε αύριο μπασκετάκι. Αν πει κανείς. Γριές σκουλίκια τον κλείνετε. Τα βάζει λέει και γάβει στα τέτοια σας. Η μαγιά θα σας φάει. Φιλιά στο ρούλι που λέει περισσότερα ασούμε. Για σένα λέει. Ο Άρης παίζει το σύστημα Γιούρια. Αν δεν φύγει ο Αναστό, ο Άρης δεν ανεβαίνει. Λέει ο Μπιδέ 40. Κόκκινε λέει πες στους ηθικούς ότι ο Πετρόπουλος του Απόλλωνα έφαγε απευθείας κόκκινη. Και έφαγε μόνο μια αγωνιστική. Και εγώ που έχω ένομο συμφέρον δεν θα κάνω ένσταση. Τι λέτε ρε τσιφτάκια, ο 038. Ο Μισούνοφ και ο Σούμποτης ήταν Ελληνάρες. Με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Αυτή είστε ρε ντροπή της πόλης, λέει ο 752. Ο 109 λέει πολύ άγχος στη Λαμία. Ο δυνατός δεν φωνάζει, εκτός του αγρότη Λιανοκλαδίου, κανείς δεν παίρνει το μέρος τους. Λίγες μέρες υπομονή. Λοιπόν, για το Χατζηπαναγή.
Ο Νίκος ο Γκάλης αν ήταν Έλληνας, σε ποια εθνική έπαιξε? Σε ποια εθνική έπαιξε ο Γκάλης? Εθνική Ελλάδος έπαιξε. Άμα έπαιξε εθνική Ελλάδος είναι Έλληνας. Και ο Μπατίστα που έπαιξε στην εθνική Ελλάδος, Έλληνας είναι κι αυτός. Και ο Αντεκατούκουμπο που έπαιξε εθνική Ελλάδος, Έλληνας είναι. Και ο άλλος που σήκωνε τα βάρη, ο Αλβανός που λέγανε ότι ήταν ο. Πώς το λένε, ο Πύρος Δήμας. Ο Μπερεδήμας, Πύρος Δήμας, και αυτός Έλληνας ήταν. Ο Κάτσι είναι Αλβανός και ο Κατσιπαραγής είναι Ρώσος. Τι να κάνουμε τώρα. Όσοι παίξαν εθνική είναι Έλληνες. Όσοι δεν παίξαν δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι θα το μετράνε. Καλημέρα, επόμενος κύριος. Μάλιστα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Για πέτε μου λίγο, αν ξέρετε, πότε γίνονται οι εκλογές? Ποιες εκλογές? Όχι οι εθνικές, τις ΕΠΟ είπα. Και εμένα τι με νοιάζει? Λέει είπα, αν ξέρετε. Α, δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι. Νοιάζει. Δεν ξέρω. Όχι, δεν το ξέρω. Το πιθανότερο το Μάιο, και... μάλλον όμως. Το Μάιο θα είμαστε καλά. Μάλλον, δεν σίγουρο, και... μάλλον. Μου κάνει εντύπωση που δεν ξέρει κανένας. Άντε, μπράβο. Ένας, ρε παιδί μου. Σωστό. Εδώ ξέρω που θα κάνει αύριο Τραμπ. Κανένας δεν μου ξέρει τις εκλογές. Σωστός. Κανένα ράδιο. Κανένας δημοσιογράφος. Κάνει μία πληροφόρηση. Μπράβο. Εντάξει, ωραίο αυτό. Εγώ το ρωτάω έτσι απλώς. Καλά κάνεις και το ρωτάς. Σου είπαμε μάλλον το Μάιο. Μάλλον το Μάιο. Χωρίς να είναι σίγουρο βέβαια. Όχι, δε. Μπορεί να τα δείξει και μετά. Με τόσες αναβολές που έχουν γίνει, ρε φίλε, είσαι σίγουρος? Ναι, υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, γι' αυτό ρωτάω. Εγώ ρωτάω. Λύσα ξαναγίνουν εκλογές οπωσδήποτε τον Οκτώβριο. Αναβλήθηκαν λόγω Μητρόπουλου, θέλουν τον Μάιο. Ποιοι είναι μπροστά, ποιοι είναι πίσω. Γιατί δεν γίνονται, ποιοι τις σταματάν, ποιοι θέλουν να γίνει. Υπάρχει ένα παρασκήνιο και δεν το ακούω καθόλου σε κανένα ράδιο από κανένα. Ναι. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, το παλικάρι πάντως. Ο κύριος, ο δίπλα σου. Πώς το λένε το παλικάρι? Ο Βασίλης. Ανιψιός Χατζινάκου λέγεται. Εξαιρετικό παιδί. Καλό παιδί. Χρυσό παιδί. Καλό μυαλό. Σαν φιλαθλός. Όχι φανατίκλα. Όχι. Καταρχήν είναι απόψεις. Ο άνθρωπος επιχειρηματίας. Μπράβο. Με ωραίες απόψεις. Έχει τη Θάσο στα λιμενάρια. Ήρεμος. Με τα λιμενάρια. Κόλλησε σκάλα πριν. Σκάλα πριν. Και ωραίο ψάρι. Αλλά πριν φτάσω, όψο μεγάλε, πας και ποτό, πας και λιμενάρια, χαμός. Κοντά είναι. Κολυμπάει στο νοσοκρεμό. Μ' αρέσει η νοοτροπία σου σαν φίλαθλος, άσχετα που είστε σπάκ, δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά. Να είσαι καλά, φίλε, ευχαριστώ. Μ' αρέσει η νοοτροπία σου, όχι φανατικός, με μιλίχιο λόγο, εμπεριστατωμένο, μακριά από συνδέσμους, μακριά από φανατίκλα, από λέχρα, γουστάρεις αυτό που είσαι και 100% θα ανέβεις αν πάρεις ένα μάτσο. Ένα μάτσο είναι χρονιά για σένα φέτος. Ποιο? Ο Απόλλωνας. Επειδή τον Απόλλωνα τον έχεις καβάτζα, τον έχεις φερισχύει εκεί μέσα, αν τον νικήσεις στο δεύτερο γύρο, τον καβάλισες. Θεωρητικά, εφόσον χάσει και στη Λαμία αυτός, ας πούμε. Θεωρητικά. Πρόσεξε όμως. Α, εννοείται, αφού έχει δύο μάτσο εκτός έδρας αυτός. Αν πάρεις τον Απόλλωνα που τον έχει φερισχύει εκεί μέσα, καβάτζα. Απόλλωνας έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα στο δεύτερο γύρο. Απόλλωνας. Ποιος? Ο Απόλλωνας. Το θέμα είναι ότι αν τον νικήσεις, επειδή εφερισχύει εκεί μέσα, τον πέρασες. Είναι τετράποντο στην ουσία, είναι τετράποντο. Α, μπράβο, είναι τετράποντο. Ενώ με τη Λαμία δεν είναι. Τη Λαμία να φοβάσω τον Απόλλωνα, κάτε με. Η Λαμία σαν ομάδα είναι καλύτερη του Απόλλωνα. Άσχετα τώρα τι λέμε περί υπόθεσης εδώ πέρα τώρα για αυτά τα θέματα. Αλλά σαν ομάδα η Λαμία είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τον Απόλλωνα. Είναι πιο οργανωμένη. Είναι καλύτερη και σαν ομάδα ακριβώς αυτό που λες. Στο μεταξύ τους παιχνίδι με 10 παίχτες τον έκανε κουδούνι μέσα στη Ριζούπολη. Παιχνίδι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή λόγω φόρμα ναι. Των παιχτών είναι η Λαμία. Μετά είναι ο Άρης και τρίτος είναι ο Απόλλωνα. Συμφωνώ. Θα φανεί και στο μέλλον. Έγινε παιδιά, να είστε καλά. Γεια. Καλό βράδυ. Επόμενος κύριος, αφού πούμε ότι στον αυτό.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live αλλά και μαγνητοσκοπημένες από τον Κομμουνιστή. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Κοίτα το επιπέκτη του Λαμία. Αν έτσι πέφτει κάπου 17 της Αλβανίας και δεν, δεν παίζει με του κάπου οικούς, τότε είναι Έλληνας. Έτσι παίζει μπάλα με του κάπου οικούς, είναι Αλβανός. Έπαιξε με τον κάπου οικούς. Ναι, έπαιξε με τον ΚΑΠΑ 20 είναι Αλβανός. Έπαιξε με τον ΚΑΠΑ 20, άρα είναι Αλβανός, λες.
Ναι. Ωραία. Είναι ξένος παίκτης. Έτσι λέει η FIFA. Αν ήταν κάτω το 18, δεν μετράει εθνικότητα. Άρα εσύ μελετάς το ρεπορτάζ του Κούγια. Καλά κάνεις. Ναι. Αυτό, όχι, είπε, έτσι ο... είναι. Αυτό είπε και ο Κούγιας. Ναι. Ναι. Έτσι. Αν παίζει μπάλα με την κάπο 17 της Αλβανίας, δεν μητράει. Παίζει μπάλα με τον κάπο 20, μητράει. Είναι ξένος. Αυτό είναι. Αυτό που το είπε και ο, για τον Χατζηπαναγίου ο Κούγιας. Έπαιξε κάπα 20 η Ρωσία, Ρώσος. Δεν, ναι. Δεν έπαιξε Έλληνας. Ναι. Μητράει 18 και πάνω. Ναι. 18 και πάνω είναι με την Αλβανία και πες πάλι με την Εθνική Αλβανία σου παίκτης. Ναι. Είναι ναι. Ξένος. Άρα δεν μπορεί να παίξει στην Εθνική Ελλάδος, άρα είναι ξένος. Όχι. Είναι ξένος. Ναι. Εδώ στην Αμία μετά σαν παίκτης ξένος. Το νομικό θέμα είναι άλλο στην υπόθεση. Ότι άλλα λέει προκήρυξη, άλλα λέει ΚΑΠ. Τι υπερτερεί τον δύο. Εκεί είναι το θέμα. Τι το είναι ανώτερο είναι... από τα δύο. Ο ΚΑΠ λέει ότι επειδή έχει ελληνική ταυτότητα, ναι. Θεωρείται ως Έλληνας. Η προκήρυξη λέει το αντίθετο. Τώρα από εκεί και πέρα, τι είναι ανώτερο όχι. Νομικά, εγώ το ρεπορτάζ μιλώ... μέχρι τώρα λέει ότι είναι η προκήρυξη. Όσοι έχουν μιλήσει που είναι νομικοί. Ακούς, εγώ μιλάω τι λένε όμως τη FIFA. Και λένε εδώ πέρα είναι άλλο θέμα. Ναι. Η FIFA μητράει. Απλά τη FIFA είναι άλλο θέμα. Είναι για, το, για, το, για τα παγκόσμια θέματα. Δεν είναι τώρα για τα, για τα εθνικά πρωταθλήματα. Όχι, λέω είναι παντού. Για, είναι για όλη τα αθλήματα. Είναι παντού. Παίκτης είναι Αλβανός και τέλειος. Είναι με εθνικότητα Αλβανίας. Είναι ξένος παίκτης. Κατανοητό. Λογικό. Θα το δούμε και στο δικαστήριο. Να είσαι γερός. Για χαρά. Άιντε, γεια. Γεια κοστί, γεια, γεια. Ρε αγροφύλακα από την Λαμαϊκή, πόσο ζόρι τραβάς, λέει. Φάει μια μπουγάτσα με μύδια. Ο 38. Γελάω πολύ, ρε αρούλη, που στην πρότασή σου βάζεις πρώτο πληθυντικό. Εδώ πάνω εμείς και τα λοιπά. Σε σχέση με τους κάτω. Τι σχέση έχεις εσύ, ρε κατσαπλιά με τους κάτω. Σου λέει 8.60. Λοιπόν. Λέω για την οτροπία της πόλης, ρε φίλε, τώρα. Τι να σου πω, δηλαδή. Τελείωσε. Εδώ η νοοτροπία είναι σε πολλά θέματα. Υπάρχει μια ενιαία νοοτροπία σε κάποια θέματα. Και ο άλλος λέει, πονηρός, άσε μας ρε Ρούλη, αν δεν μπορείς να νικήσεις ούτε τους παλεμάχους Παναχαϊκής, δεν θα μιλάς να ανέβεις με αυτόν τον τρόπο. Θα στο χτυπάνε για πολλά χρόνια εδώ. Εσείς καταστρέψατε το γήπεδό σας στο μπάσκετ. Θέλετε εστάσεις, ούστρε μια πόλη, μια ομάδα. Πάμε Γιάννη στις γραμμές. Καλημέρα. Στους υπόλοιπους, ναι. Πριν το διάλειμμα, γιατί βλέπω. Έχουμε μια μισή διάλειμμα. Ναι. Εσύ με το ζύρι, φίλε, ναι. Έλα. Είσαι ο MVP Ζαβός. Ζαβός. Ο Sherlock Holmes της ένστασης του Sport Doc. Μη γελάς καθόλου. Μη γελάς καθόλου, Κώστα. Είδα ένα όνειρο εχθές, ξύπνησα μικρή υδρότα. Όπα. Τι σου λέω τώρα, εγώ άκου τώρα όνειρο. 3:45 το βράδυ. Χτυπάει το τηλέφωνο του Μπάμπη Τενέ. Ντριν. Ναι, λέει ο κύριος Μπάμπης. Ναι, είμαι ο Μπάμπης του Τενές. Ποιος είναι στην άλλη γραμμή? Έλα, Μπάμπη. Είμαι ο Καρυπίδης, ρε φίλε. Ορίστε, κύριε Καρυπίδη. Λέει, κοιμάσαι, Μπάμπη. Όχι, λέει, έχω αϊπνίες 3:45 το βράδυ. Ναι. Λέει, γιατί έχεις αϊπνίες? Να, ρε, σε όλο δεύτερο γύρο, λέει, κάνω κοιλιά, λέει, και δεν μπορώ να φορμάρω ομάδες, ρε, να πούμε. Μέχρι τέλη Φεβρουαρίου είναι ομάδες μου. Μετά από εκεί, πέφτω κάτω στον κρεμό. Πολύ κοιλιά. Ναι. Ρε εσύ και εγώ ρε με αυτόν εδώ που έχω τώρα δεν μπορώ να ανεβώ αγωνιστικά ρε, κάτι γίνεται ρε, κάτι λάθος κάνει εκεί στα χαφ, κάτι στα center back, κάτι με, δεν με γυρνάει τα μάτς, κάτι γίνεται. Στη μαρμίδα σου. Δεν τη σκέφτεσαι. Ξέρω εγώ ρε τι σκέφτομαι λέει. Σκέφτεσαι εσύ τίποτα. Ρε δεν έρχεσαι κατά τον Ιούνιο να με φτιάξει ομάδα αλφα εθνικής ρε παιδί μου. Πώς θα έρθω για λέω εγώ θα ανεβάσω τη Λαμία τώρα. Με τα κόμπο και βασάνω. Έλα μωρέ λέει τώρα να πούμε, άμα γυρέψουμε τίποτα εκεί πέρα, καμιά ένσταση, βάλουμε κανένα λάθος παίχτη μέσα λες. Ξέρω εγώ ρε πρόεδρε λέει τι να κάνουμε. Και εκείνη την ώρα Κώστα χτυπάει το ξυπνητήρι και ξυπνάω ρε φίλε. Απ' τον υδρότα Κώστα ξύπνησε. Απ' τον υδρότα ε. Ναι. Τέτοια όνειρα έβλεπα εχθές. Αυτό ήταν πικάντικο. Όνειρο σου λέω. Ναι πικάντικο όνειρο. Ναι. Όνειρο δηλαδή σ' όνειρο που είδα. Γι' αυτό ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας ρε Κώστα. Τι κάνατε. Τι γελάς ρε Κώστα. Όνειρο σου λέω. Τρελό. Ναι. Απίστευτο ε. Απατηλό. Ναι. Απατηλό.
Ναι. Κοίτα, και μέχρι τώρα... το σημείο του να έρθει ο Τενές, ας πούμε, του χρόνου στον Άρη, ήταν το όνειρο, έχει και μια ψιλοαληθοφάνεια, να το πω έτσι. Τώρα μετά ναι. τον αρθεί ο Τενές του χρόνου στον Άρη, εκεί είναι λίγο ότι ήταν όντως όνειρο, ρε παιδί μου αυτό. Πώς θα έρθει αλλιώς, για έλεγε τώρα το όνειρο εκεί πέρα. Γίνεται αλλιώς. Τι να πω, όνειρο ήταν αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή, τέτοιο πράγμα. Σου λέω, ξύπνησα με υδρότα και αφόρητο για νερό. Δίψασα πολύ, έτσι έσκασα, ρε. Ναι, ναι, τέτοιο όνειρο σε φέρουν στο ψυγείο οπωσδήποτε. Για... σφαίρα. Για ποιον. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Να δει πόσο μπροστά μου το έβλεπα. Τρεις παρατέταρτο το βράδυ. Τριν, τριν. Έλα, μπάμπι, λέει, κοιμάσαι. Όχι, λέει, πνίγει, έχω λέει, σκέφτομαι το δεύτερο γύρο. Πάμε. Που κάνω χιλιά συνέχεια. Ούτε. Άκου πράγματα. Να μην κάνουμε και μια ένσταση τώρα, ρε παιδί μου, έτσι για το καλό. Ποιον λέγαν Μπάμπι σε ποιο έργο. Μπάμπι. 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 Α, το τέτοιο να λες. Μπάμπι το. Ποιον λέγαν Μπάμπι και σε ποιο ελληνικό έργο. Αυτό με το ξαρχά, με τον έξαρχο λες. Ξαρχάγου, πώς το λένε. Το βουτσά. Το έλεγε Μπάμπι. Μπάμπι. Που έκλεισε. Ναι. Κλείσε η πόρτα, άνοιξε η πόρτα. Όχι, 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 όχι. Δεν είναι αυτό. Που έκανε τον πλούσιο με το θείο. Έκανε τον πλούσιο με το θείο. Ναι. Και έλεγε ο όταν έμαθα το παιδί, λεγόταν Μπάμπη, συγκλονίστηκα. Έτσι ο Μπάμπη. Συγκλονίστηκα. Τι παλιόπιδα είστε εκεί ο πέρα. Ο Μπάμπη Τενέ. Ωραίο. Και ανεβάζει ομάδε ο Μπάμπη. Έχει, ναι. Έχει ανεβάζει ομάδε ο Μπάμπη. Δεν είναι για όχι, ο Μπάμπη. Ο δικό μα έχει την ειδικότητα να ανεβάζει ομάδε. Καλαστό έχει ανεβάσει ομάδε και κρατήσει. Ναι, όχι, όχι, ο δικό μα έχει την ειδικότητα να κρατάει ομάδε, όχι να ανεβάζει. Ναι, 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 ναι. Αυτή είναι η διαφορά μα και το δύσκολο όνειρο, κατάλαβε. Ναι. Ξύπνησα με γρήγορου υδρότε. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Την Πέμπτη σε περιμένω. Με περιμένει και ήθελα να το εκμυστηρευτώ αυτό το όνειρο, ρε Κώστα. Και ξέρει το όνειρο. Ναι. Και ξέρει το όνειρο. Γράμμιζε το σπορ ντόκτορα εσύ για ένσταση. Διάλειμμα. Έγινε. Διάλειμμα ναι. μικρό εγώ. Ναι. Πάμε Γιάννη, διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Ναι. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Όταν έμαθα ότι το παιδί λεγόταν Μπάμπης, συγκλονίστηκα. Λοιπόν, πάμε στον κόμο. Πάμε στον κόμο. Έλα, Βίλε. Έλα. Έλα. Ακούω εγώ, ρε παιδιά, σε αυτή τη χώρα έχουμε μια παράξενη αίσθηση της ηθικής, έτσι δεν είναι γραπτό που λέει. Ναι, όχι, δεν έχουμε καθόλου ηθική σε αυτή τη χώρα και καλά κάνουμε. Είμαστε ναι, εντάξει, ανήθικοι. Απλά σε λέω εγώ. Όταν ο ένας θα κάνει μια κουτσουκέλα, πέφτουμε όλοι να το φάμε. Αν είναι να την κάνουμε εμείς να σώσουμε το δικό μας το μάρι, τότε λέμε και τι είναι εγώ το κορόιδο. Είμαι θα καπιταλιστές γι' αυτό. Ακριβώς. Και καλά κάνουμε. Δηλαδή βγαίνει ο άλλος ο εξής πριν και με λέει
ότι δεν είναι ηθικό και είναι ανήθικο. Εσύ που πήρες ένα κύπελο που δεν τέλειωσε ποτέ ο τελικός με τον Ατρόμητο, εκείνο ήταν πιο ηθικό. Με δύο μέτρα γκολ offside ο Λιμπερόπουλος. Ναι. Ναι, εκείνο ήταν ηθικό, ναι, μάλλον να σου πούμε τον ΑΕΚ. Τώρα ρε φίλε, ο καθένας κρίνεται. Αν μιλάει τώρα και η Άγκη για ηθική τώρα. Άστα ρε φίλε εδώ πέρα. Δηλαδή θα βγει ο Παοξής να με πει τι. Ο Παοξής πριν τρία χρόνια όταν έπαιξε δεν αποκλείστηκε από τη μέτα. Μετά όμως έπαιξε στα χαρτιά, πέρασε και έπαιξε με τη Σάγκα. Άμα περνούσαν. Τον οποίο βρίζουν οι Παοξίδες τώρα. Αυτή είναι. Ναι, άμα περνούσαν και πέρανε τότε στους ομίλους, θα μας τα είχαν ζαλίσει εκεί πέρα. Είμαστε στους ομίλους και σηκώσαμε σεντόνι και ιστορίες, να πούμε. Σωστό. Δηλαδή εντάξει τώρα, αφού εγώ σαν Άρης έχω το δικαίωμα, μου το έδωσε, έκανε την βλακία η Λαμία και μου έδωσε εμένα το δικαίωμα να το κάνω αυτό, γιατί να μην το κάνω. Εγώ με τα δελτία ρε φίλε στα χαρτιά έπεσα τότε. Να το. Πραγματικά ρε φίλε και να μην γινόταν αυτό και πάλι. Ας τότε επειδή ήμουν μικρός κι εγώ, μου φταίγαν τα πάντα. Τώρα που το βλέπω πιο όρημα, λέω οι δικοί μου με ρίξανε τότε. Τρυπήθηκα και έπεσα. Δηλαδή, μην το έκανες, ας πρόσεχες. Βέβαια ας πρόσεχα. Τρυπήθηκα, ξεκάθαρα τρυπήθηκα. Οπότε όποιος την κάνει λοιπόν τη βλακία του, ατιμωρείται. Αυτά είναι τα γράμματα. Δηλαδή ποιο είναι. Δηλαδή τι είναι το παράξενο σε αυτή τη χώρα. Δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα. Το παράξενο σε αυτή τη χώρα. Το παράξενο σε αυτή τη χώρα είναι ότι όλοι εμείς οι ανήθικοι το παίζουμε ηθική όταν βγει το πόρισμα εναντίον μας. Ακριβώς αυτό. Εκεί με τρελαίνει ο Έλληνας. Εκεί με τρελαίνει ο Έλληνας. Αριστερός λέει είναι. Αλλά όταν υποστηρίζει την ομάδα, να μην πληρωθούν οι παίκτες. Κατάλαβες. Έτσι. Όπως το βολεύει τον καθένα. Έτσι. Εντάξει, ωραία παιδιά. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Και ποιος σου λέει ότι ο καθένας για την ηθική, δηλαδή όταν έχει να κάνει με την ομάδα του, εγώ αν είναι να σωθεί ο Άρης ας πούμε, δεν θα κάτσω να σκάσω επειδή κάποιος εκεί που πήρε 300 χιλιάρικα συμβόλαιο πήρε τα 100 και θα στερηθεί. Με 100 φτάνει για να ζήσει. Εγώ κοιτάω την ομάδα μου. Όχι, εγώ δηλώνω ότι κοιτάω την ομάδα μου. Εσύ δεν είσαι κομμουνιστής. Και το συμφέρον της ομάδας μου. Εντάξει, ναι. Τώρα επειδή ο Ντελόρτε αντί για 800 χιλιάρικα πήρε 500, δεν θα κάτσω εγώ να στεναχωρηθώ ή ο Αμορόζο ή οποιουσδήποτε. Δεν κάτσω εγώ να στεναχωρηθώ για αυτόν. Ντελόρτε. Εντάξει, αυτή ο Αμορόζο ειδικά με τα λεφτά που έχει βγάλει, τι να στεναχωρηθεί. Πήρε ένα 200 τότε. Ο Αμορόζο. Άρθρο 44 και άρθρο 99 και Άγιος ο Θεός. Μα και αυτά αφού ο νόμος αφήνει να το κάνεις, γιατί να μην το κάνεις, ρε φίλε. Εταιρεία και, και αυτοί που είναι να τιμωρηθούν και να τα πληρώσουν, αυτοί που διοικήσαν, θα την πληρώσει συνέχεια η ομάδα. Ναι. Όπως γίνεται συνήθως. Όχι, δεν την πληρώνει η ομάδα, αυτοί που διοικήσανε. Ο νόμος του εργάτη. Και ο νόμος αν ήθελε να προστατεύει τον εργάτη να έχει ελεκτικούς μηχανισμούς και να ελέγχει τα οικονομικά της κάθε ΠΑΕ κάθε χρόνο. Να παραδίδει ταμείο και λογιστική κατάσταση. Πώς θα το κάνουμε ποιος δηλαδή. Κάνει ο καθένας ότι του κατέβει και χρεώνει βρέσκεται μια μέρα η ομάδα 30 εκατομμύρια χρεωμένη. Μετά από ξέρω εγώ μετά από λίγα χρόνια. Πώς γίνανε αυτά ρε παιδιά. Είναι Ελλάδα είσαι. Όχι ας υπήρχαν ελεκτικοί μηχανισμοί. Την πληρώνει ο παδός τώρα δηλαδή. Στον ερασιτέχνη μάνα. Ποια μάνα τώρα, έχει όρη ερασιτέχνη είναι αμαρτωλή να πούμε σε όλες τις ομάδες. Ποια μάνα και πατέρα. Ταβατζίδες είναι. Επόμενη γραμμή, ναι. Χαίρετε. Στρατόπουλε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Δεν μου λες, γιατί τόσο κάει λέει να ανέβετε και να ανέβετε, αφού θα ξαναπέσετε. Σε εσένα μιλάει. Ραπτόπουλε είπε. Ναι, αλλά εσένα δεν εννοεί. Όχι, εσένα εννοώ, εγώ ξέρω τι λέω. Τι λέει, τόσο ξύπνιο είσαι εσύ, ρε. Γιατί είναι μυθίτα. Τόσο έξυπνο είσαι εσύ, ρε. Πανέξυπνος. Σε κάνα τεστ IQ και έσπασες τα κοντέρ. Τα κοντέρ. Ναι. Τα τερμάτισα. Τα τερμάτισες. Ναι, βέβαια. Τσακαλάκος μεγάλος είσαι δηλαδή. Δεν άκουσα. Είσαι τσάκαλος μεγάλος λέω, αητός. Για άτομα τώρα, δεν μ' απάντησε. Γιατί τόσο καλέ να ανέβετε από εδώ ξαναπέσετε. Σε πίσω πέσετε. Εσύ τι ομάδα είσαι ρε φίλε, ναι. Να έχουμε καλό ερώτημα σου. Μηδέν ρε, είσαι αρνητικό. Τι, σόπα ρε. Είναι σπάνιο είδος. Για άντε, σοπαίνω, άντε, μην είστε εσείς. Μηδέν ρε, είσαι αρνητικό. Κοίτα, μην τρακάρεις πουθενά και χρειάζεσαι αίμα, γιατί αν πας σε κάνα υποκράτιο, σε βλέπω στα μνήμα. Σαν το Φούντα μετά να τρέχουν στην ταινία. Σαν το Φούντα να τρέχουν στην ταινία. Για ποιο λόγο αλλάζει θέμα. Για χαρά φίλε, πάρ' το αλλιώς, άστο. Πάμε επόμενη γραμμή, Γιάννη. Τη θυμάσαι την ταινία με τον Φούντα. Ναι, πλακωνόταν για στάσου μη φεύγεις. Μη με σηκώνεις ο άλλος. Ο Χατζάρας. Καλημέρα φίλε, ναι.
Όχι, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Ματζαβίνο. Τι κάνει, φιλαράκι. Τι έγινε, Ματζαβίνο. Έχω να σε πω νέο, είδηση. Για κάνε κουτσομπολιό, γιατί ξέρω ότι είσαι κουτσουσιάρης. Είδηση. Λοιπόν, ο φίλος ο Κόκκινος έχει πολύ παρασκήνιο. Έλα. Σήμερα το απόγευμα, ναι, εμφανίστηκε με μεγαλοπαράγοντα τη ΚΕΒ. Ναι. Δεν σου λέω, και αντί να κάτσει την. Άκου τώρα τη μαγιά που έκανε. Ναι. Και αντί να κάτσει την μπροστά την αίθουσα να ακούω και εγώ τι έλεγε, τον πήγε πίσω, στην άλλη αίθουσα. Άλαψα φώτα, ρεύματα, τα πάντα πίσω. Λέω, τι είναι αυτό, λέει, δεν μπορώ να σου πω. Αλλάξαν κάτι, έγγραφα κάτι τέτοια. Ναι. Κώστα, άμα σου πω για μεγάλο όνομα τώρα. Ναι. Όταν τον είδα στο μαγαζί, έπαθα πλάκα. Λέω, τι θες. Ναι. Λέει, περιμένω τον κύριο Κόκκινο. Ναι. Λέω, τι έγινε. Όταν έφυγε ο Κόκκινος, του λέω, θα μου πεις, δεν γίνεται, είναι απόρριτο. Τι απόρριτο. Ψάρεψε τον αύριο να μάθουμε τι έγινε. Ο Κόκκινος, φίλε, μεγάλο με διαιτητή φίλο, που θα μπορούσε να μιλήσει. Είναι με εκείνο τον Τσιτσιλή που είχαμε στα αεραστεχνικά. Όχι, ρε σου λέω. Άκου, σε λέω εγώ τώρα. Τώρα. Το θυμάσαι τον Τσιτσιλή στα αεραστεχνικά. Ρε σου λέω τώρα. Ναι, άκου, η ενεργία λέω. Είναι αυτός. Τη σκέφτεται την ενεργία τώρα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν ξέρω, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τώρα γιατί κρύφτηκαν πίσω. Μάθαινε με τις αύριο. Από τον Κόκκινο, ρε φίλε, αλήθεια δεν πρόκειται να μάθεις. Άσε πω αυτός της ΚΕΔ, μπορεί να ήταν κανένας ψαρέμπορας. Να του έφερε κανένα λιθρίνο εκεί πέρα και να σε παραμυθιάσανε κορόιδο. Όχι, ρε Κώστα, εγώ ξέρω ποιος είναι. Τώρα να μου λέει κόκκινος, μην πεις ποιος είναι. Κοίταξε, μη σε παρασένει στο παραμύθι ο Κόκκινος. Όχι, μου λέει, μη λες ποιος είναι. Ναι. Μου λέει, θα σου πω άλλη μέρα τι έγινε, τι γίνεται. Το μη λες πως είναι, ξέρεις τι σημαίνει για τον Κόκκινο. Το έχει πει σε 10 και στους 9 έχει πει κράτα το μυστικό θαμένο. Κρατάς μυστικό. Κωστή, κάτι κρατάς μυστικό. Ας τα σάλια, ρε Ματζαβίνο. Σοβαρά, σοβαρά τώρα, ρε. Άσε, ρε Ματζαβίνο. Αφού και πραγματικότητα να είναι αυτό, απ' τη σούρα του να πούμε, θα ξέχαγε την τύπη που άλλος θα πούμε. Άσε με τώρα, ρε. Νερό και καφέ ήπιαν, ρε. Τι ήπιανε. Νερό και καφέ, δεν ήπιαν τίποτα. Ο Κόκκινος ήπιαν νερό και καφέ. Ναι, 6 ώρα να πω. Ο Κόκκινος τα κρασιά τα πίνει, ρε φίλε. Όπως πίνουν τον αγιασμό τα σχολεία στον Αϊθαράπη, ρε, πλάκα κάνουν. Εγώ ξέρω ποιος είναι, αλλά δεν ξέρω τι είπαν. Εκεί είναι το πρόβλημά μου. Κάτι χαρτιά έδινε ο Κόκκινος, κάτι έδινε αυτός, εκεί έγινε το μπέρδεμα. Τι χαρτιά να κρατήσει. Ο Κόκκινος συνημμένα δεν κάνει κρατήσει τη ζωή του ποτέ, ρε. Βρε, σου λέω τώρα, μάθε. Τι χαρτιά να κρατήσει. Ο Κόκκινος δεν έχει στυλό, δεν κρατάει στη ζωή του, ρε. 12 χρόνια εδώ δεν έχει έρθει με στυλό. Δώσ' το στυλό σου. Δεν έχει έρθει 12 χρόνια με στυλό. Χαρτιά θα κρατήσει ο Κόκκινος. Απ' στο διάλογο, ρε Ματζαβίνο, με δουλεύει. Πρόσεχε τον Αλέκο, τον Αλεξιάδη. Για χαρά. Τον Αλέκο και τα μάτια σου. Το χάσουμε σε κανένα. Προσοχή. Επόμενος, ναι. Κρατούσε, λέει, χαρτιά ο Κόκκινος. 12 χρόνια στυλό δεν έχει ο Κόκκινος. Κρατούσε, λέει, χαρτιά. Λέγε, ρε φίλε. Κωστή, καλημέρα. Καλώ ήταν. Καλημέρα και στην Αργενό, δίπλα σου. Εδώ είναι. Καλημέρα, καλημέρα. Έχεις πάει η Κώστα στη Λαμία καμιά φορά? Πολλές φορές. Αγία Βαρβάρα έχει εκεί? Αγία Βαρβάρα? Φίλε, εγώ είμαι άδειος εδώ, δεν πατάω στις Θεσσαλονικιώτικες εκκλησίες. Θα πάω στην Αγία Βαρβάρα της Λαμίας. Έχει κάτι εκκλησίες, αλλά δεν. Γιατί ο Γεωπόνος πιο πολύ μοιάζει από την Αγία Βαρβάρα να είναι, παρά από τη Λαμία. Μάλιστα. Όχι, κανονικός πολύ... είναι. Στραβοστόμης φαίνεται. Γιατί στη Λαμία τι είναι, ισιοστόμηδες δηλαδή? Θυμίζει εδώ τον Άνω Μαχαλά. Στη γειτονιά μας εκεί πάνω. Α, υπονοείς κάτι σε δηλαδή. Αυτός υπονοεί κάτι τώρα, εντάξει. Το στίχημα. Ναι. Το 95-5 που λέει τα ποσοστά, το στίχημα του το κάνω διπλό, πες τον άμα ακούει. Και θα χάσει την ένσταση και ο Μπάμπης ο Τενές θα κουνήσει μαντήλι μόλις βγει το αποτέλεσμα της ένστασης. Αυτή την πρόβλεψη κάνω. Ναι. Και αφού είναι τα πράγματα έτσι, γιατί σε κανένα άλλο παιχνίδι δεν παίξαν και οι έξι αυτοί μαζί? Μήπως είχε λίγο θολούρα ο Μπάμπης σε εκείνο το παιχνίδι? Θολούρα ο Μπάμπης? Ναι, αλλά ο Κούγιας τον δικαιολόγησε. Λέει ότι ο Τενές μπορεί να μην ξέρει αριθμητική. Δεν φταίει όμως, λέει, ο Τενές. Φταίει η διοίκηση της Λαμίας που δεν έχει κάποιον ειδικό που να έχει στον πάγκο. Εγώ αν ήμουν. Άκουνα δεις. Εγώ, μα κοστί και πέρσι το έκανε ο Τενές αυτό με τον Απόλλωνα. Τι έχει δίκιο ο Κούγιας? Ο Κούγιας έχει δίκιο.
αλλά εγώ τι θα έκανα αν ήμουν προπονητής. Επειδή είμαι πάρα πολύ φοβισμένος με τη στραβή, στη δουλειά μου παντού, θα είχα προσλάβει εγώ άνθρωπο ο οποίος κάθε φορά θα μου έλεγε 6 είναι, 5 είναι, 7 είναι κτλ. Έτσι ώστε να μην έμπλεκα. Αφού έχω τέτοιες λεπτομέρειες. Την ώρα του παιχνιδιού, φορτισμένος και από το παιχνίδι, μπορεί να μην το σκέφτεσαι εκείνη την ώρα. Ναι, μπορεί να γίνει ανθρώπινο λάθος αυτό. Θα είχα έναν μόνιμα για αυτό το πράγμα. Που ο οποίος θα ήταν υπεύθυνος και για τα δελτία. Αυτές τις δύο δουλειές θα είχε. Θα του δίνει 600-700 ευρώ. Μα δεν χρειάζεται κάποιον εξτρά. Αυτός που είναι και γενικός αρχηγός, τι είναι. Ποιος είναι αυτός, θα με ειδοποιήσει. Θα τσεκάρει και αυτό εδώ. Όπα μεγάλο, αυτός δεν μπορεί να μπει. Εγώ σαν προπονητής δεν θέλω να μπλέκω με τέτοια. Είναι Αλβανός, είναι Κούρδος, είναι Ρώσος, είναι Μωαμεθανός, είναι. Πολύ εύκολο να το κάνεις ο λάθος. Την ώρα που προπονείς εκείνη την ώρα είσαι στην ένταση του παιχνιδιού. Απ' έξω εμείς κτλ. Αλλά το λάθος τους είναι αυτονών ότι δεν είχαν έναν ειδικό εκεί πέρα υπεύθυνο για αυτά τα πράγματα. Ήταν δηλαδή χωριάταροι, βλάχαροι. Πηγαίνανε να κάνουν δώρα και αντί να έχουν να οργανώσουν, ξέρω εγώ κτλ. Ήτανε βλάχαροι. Τέλος πάντων. Με το Λίβα όμως. Δεν είναι θέμα Λίβα, ρε Κωνσταντίνο. Είναι θέμα Λίβα. Ο Λίβας είναι τι λέει το γράμμα του νόμου. Αν ο ΚΑΠ υπερτερεί της προκήρυξης, θα δικαιωθεί η Λαμία. Αν υπερτερεί η προκήρυξη του ΚΑΠ, θα δικαιωθεί ο Άρης. Όχι. Στην Ελλάδα δικαιώνεται αυτός που έχει λεφτά και καλό δικηγόρο. Ως επιτοπλίστων. Όταν ο νόμος είναι κατά την. Πώς το λένε. Κατά την άποψη του δικαστή. Δηλαδή και αυτοί οι νομικοί που βγήκαν και είπαν, ας πούμε, την προκήρυξη υπερτερή του ΚΑΠ, τι είναι, είναι νομική. Αυτή η νομική. Κάπου βασίζονται και το λένε αυτό το πράγμα. Πλάκας είναι. Στην Ελλάδα, όταν είναι αμφίβολη η ιστορία, έχει παράθυρα ο νόμος, νικάει αυτός που έχει λεφτά και καλό δικηγόρο. Έτσι συνήθως γίνεται. Όταν έχει παράθυρα. Άμα δεν έχει παράθυρα, τους νόμους τους φτιάχνουν έξυπνοι άνθρωποι. Και τα παράθυρα τα φτιάχνουν οι πιο έξυπνοι άνθρωποι. Είσαι εξύπνιος, ναι. Ψηλός πολύ δεν είσαι εξύπνιος. Τα παράθυρα, για αυτό το λόγο υπάρχουν. Τα παράθυρα τα φτιάχνουν. Επόμενος κύριος, μάλιστα. Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς τον. Δύο ερωτήσεις. Εσύ πιστεύεις θα δικαιωθεί ο Άρης με τη Λαμία, θα πάρει... Λόγω όχι. Λίβα, όχι. Δηλαδή πιστεύεις ότι λόγω των χρημάτων θα δικαιωθεί η Λαμία. Νομίζω ότι λόγω πολύ καλού δικηγόρου που ξέρει το αντικείμενο και είναι και πιο εύρος στη Λαμία, ναι. Λοιπόν, άκου να δεις, σε παρόμοιο μάτσο, όχι ακριβώς το ίδιο σκηνικό, είχε γίνει στη Γάμα Εθνική, στο γήπεδο του Εβραϊκού. Πήγε να βγάλει μια αλλαγή ο προπονητής, γιατί ήταν μιλημένος ότι φεύγει, θα τον διώχνα τον προπονητή και πήγε να βγάλει ένα παίχτη για να τιμωρηθεί η ομάδα. Και ολόκληρο γήπεδο, 500 άτομα, γιουχάραν τον προπονητή και δεν τον έβγαλε και δεν τιμωρηθεί η ομάδα του Εβραϊκού. Ναι. Παρόμοιο σκηνικό αυτό το να παίξουν 5 και 6 γηγενείς που λένε. Ναι. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Ναι, ολόκληρο ο Εβραϊκός δηλαδή, του γιουχάραν οι παίχτες που λες ότι να είχε ένα άτομο Λαμία, επειδή να το δίνει 1000 ευρώ. Ολόκληρο ο Εβραϊκός, Γάμα Εθνική. Που μαζεύει 400-500 άτομα, καταλάβανε ότι πάει να κάνει τη λαδιά ο προπονητής και γιουχάραν το γήπεδο τον προπονητή και δεν την έκανε αυτή την αλλαγή και δεν τιμωρήθηκε η ομάδα του Εβραϊκού. Και τώρα εγώ θα φάω τον παπά ότι η Λαμία το έκανε στη μέση του πρώτου γύρου, δηλαδή που ξεκινά ο δεύτερος γύρος, που πάει για άνοδο και θα το κάνει, το κάνει τώρα αυτό το πράγμα. Και τι έκανε, τρυπήθηκε η Λαμία. Η Λαμία έχει λεφτά, πώς θα τρυπηθεί. Και πού ξέρεις εσύ τι γίνεται, Κωστή, να πούμε. Για ελληνικό ποδόσφαιρο μιλάμε τώρα. Τι έκανε, ήρθε ο Νύκταρης και έριξε στο ποτό του Τενέ. Ξέρεις εσύ τι μπορεί να έγινε. Ξέρω, ρε φίλε, τώρα τι να σου πω. Ο Τενές έχει ένα αλφα συμβόλαιο. Δεν ξέρω, όχι. Να μην το πάμε πονηρά. Όχι. Να μην το πάμε πονηρά, κάτι σου είπε ο φίλος. Επόμενη γραμμή, ναι. Ο Άρης τρυπιέται δηλαδή, η Λαμία δεν μπορεί να τρυπηθεί. Εμείς έχουμε τρυπηθεί στο παρελθόν και ο Ηρακλής και πόσες ομάδες έχουν τρυπηθεί. Η Λαμία έχει το ατρύπητο και το ακαταλόγιστο. Εσείς δεν μπορείτε να τρυπήσετε για όρτι με το πουλί σας στον Άρη. Έτσι λέω εγώ. Τώρα το τρύψει κανένας άλλος, δεν ξέρω. Εσείς γιαούρτι με το πουλί σας δεν μπορείτε να τρυπήσετε. Έλα φίλε, ναι. Εννοώ εξαγωνιστικά, έτσι. Κατάλαβα. Ναι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Αργιάνος είμαι. Μάλιστα. Δεν έχω ακούσει όλη την εκπομπή. Αλλά εγώ θέλω να πω κάτι που έχει ουσία να πούμε. Για να ακούσουμε. Η Λαμία, ξέρω εγώ, χάσει τους πόντους ή όχι. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή πιστεύουν όλοι οι Αριανοί, οι φίλοι στην Αριανοί, ότι άμα η Λαμία χάσει, ας πούμε, τους πόντους, ότι ο Άρης ανεβεί.
Έτσι νομίζω, ναι, ναι. Ποιος το πιστεύει αυτό? Το 99,9 των Αριανών. Έχει δει κανένα τον Άρη που έχει στήσει ο Αναστόπουλος φέτος? Είναι από τις χειρότερες χρονιές που έχω δει στη ζωή μου. Δεν εμπιστεύεσαι τον Άρη. Τις άλλες φορές υπήρχε μια τακτική λίγο, έβλεπες κάτι, προσπάθεια. Εδώ μιλάμε τώρα ότι δεν υπάρχουν αλληλοκαλύψεις, ότι η ομάδα να πούμε είναι γερασμένη. Ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει από μπάλα, δεν ξέρει από τεχνική, δεν ξέρει από τακτική, δεν ξέρει από τίποτα. Είναι άσχετος. Μια γεροντίλα τη βγάζει πάντως ο Άρης. Αυτό είναι αλήθεια. Μόνο οι παίκτες και ο πάγκος. Είναι δυνατόν τώρα ο Μπούρμπος να παίζει στον Άρη, αφού ο Ρόβας. Υπάρχει περίπτωση αυτή η ομάδα να ανέβει κατηγορία, αν δεν αλλάξει ο προπονητής? Λες δηλαδή ότι και να πάρει τους βαθμούς. Δεν ανεβαίνει. Δεν ανεβαίνω, λες. Δεν ανεβαίνει. Ναι. Το πάει το άλλο σε εκεί. Δηλαδή, άλλοι φίλε, ποιου παιχταράδε έχουν, είδε στου επιθετικού του Απόλλωνα Σμύρνη που δεν μπορούν να στρίψουν. Που δεν μπορούν να στρίψουν. Άκουσε λίγο. Δηλαδή, είναι γερασμένοι δικοί μα και η Σμύρνη έχει του παιχταράδε. Έχει του Ηρακλή το χαφ, να πούμε, που έπαιζε στον Ηρακλή και είναι τώρα β' εθνική. Τον. Πε τον αδερφή. Το Συντριβάνι. Το Σιατραβάνι. Ναι. Λοιπόν, έχει πίσω τον Κύρια το δικό μας που έφυγε, λοιπόν, ένα ταλέντο που μόνο για κάτσε ήτανε, και έχει μπροστά τον Πετρόπουλο και τον Διαμαντόπουλο που αυτοί δεν μπορούν να στρίψουν ούτε από τον εαυτό τους. Δηλαδή αυτοί έχουν τις καλές ομάδες και εμείς έχουμε την κακιά ομάδα. Εμένα δεν μου λέει κάτι. Κάτσε να ακούσουμε, κάτσε να ακούσουμε. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν μου λέει. Κοίταξε, αραπτό που σου έχω ξαναπάρει, μου αρέσει να μιλάω για μπάλα. Για οπαδηλή, για τέτοια, εντάξει, δεν γουστάρω. Αν μιλήσουμε λίγο για μπάλα. Αυτή τη στιγμή η Λαμία έχει φάει μόνο 4 γκολ. Πάει να πει ότι η ομάδα αυτή είναι δουλεμένη. Η Λαμία αυτή τη στιγμή παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην κατηγορία. Ο άλλος Φιλαράκη μπήκε αντικειμενικά με την μπάλα στα δίχτυα, είχε βάλει 25 στόπερ πίσω και ένας δεν πήγε. Η Λαμία, συμφωνώ ότι παίζει αυτή τη στιγμή το καλύτερο ποδόσφαιρο. Με την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Δηλαδή τώρα η πιο αδούλευτη ομάδα που υπάρχει. Λέει για τον γκολ του Ιωάννη. Και αυτό εν μέρη συμφωνώ. Σε αυτή τη θέση που είναι ο Άρης, είναι ίσως γιατί έχει καλύτερο ρόστερ, αλλά είναι αδούλευτο. Τα γκολ που έχουμε φάει και το πέναλτι που χάσαμε στη Λαμία είναι ότι ίσως κάποιοι παίχτες δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος της ευθύνης και είναι γκολ. Είναι από την υπερβολική πίεση που υπάρχει για το αποτέλεσμα. Ο Άρης είναι μια πολύ περίεργη ομάδα. Αυτό το πράγμα μόνο στον Άρη υπάρχει. Δηλαδή, όταν πηγαίνουν σε άλλη ομάδα, τι? Φυσικά υπάρχει μόνο στον Άρη. Γιατί στον Άρη έχει αυτόν τον κόσμο από πίσω να σε περιμένει. Και έχει το βάρος της ευθύνης ότι άρεσε με, πρέπει να ανέβω. Πόσο χρονών είσαι? 35. Εγώ είμαι 42. Εντάξει, δεν θέλω να το παίξω ότι είμαι πιο παλιός. Αυτά είναι παπαριές. Αλλά τώρα μιλάμε. Εγώ για είμαι πάρα σε θέση να ξέρω και την ομάδα μου πολλά που την παρακολουθώ συνέχεια και να καταλάβω την ψυχολογία των παικτών. Ότι παίζουν με το πιστόλι στον κρόταφο. Δηλαδή, γιατί είσαι άρεσε και πρέπει να ανέβει. Στον πάγκο, εσύ βλέπει ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο δεν μπορώ να δω στη β' εθνική, φίλε. Δεν βλέπω στην α' εθνική να δω στη β' εθνική. Γιατί δεν μπορείς να δεις ποδόσφαιρο? Τι τακτική να πάω να παίξω τώρα στις Αχαρνές τώρα και στα χωράφια? Τι τακτική μου λες, ρε φίλε? Στα χωράφια, γιατί η Α' Εθνική τι είναι? Με 3.000 κόσμο και 500 άτομα σε κάθε παιχνίδι. Τουλάχιστον στην Α' Εθνική τα γήπεδα, αν εξαιρέσεις των Ιωαννίνων, μπορείς τουλάχιστον να παίξεις ένα ποδόσφαιρο. Τα άλλα είναι χωράφια. Δεν είναι για ποδόσφαιρο. Φιλαράκι, έχει πέσει πάρα πολύ το πράγμα. Η ποιότητα, συμφωνώ. Αλλά τουλάχιστον οι μικρές ομάδες έχουν κάποια γήπεδα που μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Άκουσε λίγο. Εμένα ο αδερφός μου έχει παίξει στον Άρη. Έχει παίξει και Β' και Γ' εθνική. Όταν είχε παίξει στους λίγους ένα φεγγάρι. Και είχε παίξει με την ΑΕΚ. Κόντεψε η ΑΕΚ να αποκλειστεί με Μπατίστα, με Νικολαίδη. Λίγη ΑΕΚ. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Ναι. Κάτι μου θυμίζει. Έτσι. Τώρα μιλάμε ότι το επίπεδο τώρα είναι για να γελάει κάθε πικράμενος. 100%. Συμφωνώ 100%. Αυτή τη στιγμή, Φιλαράκη, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στον πάγκο να κάνει μια τακτική. Η ομάδα είναι μπάτε σκύλι αλέστη. Δεν πρόκειται να ανεβεί η ομάδα. Είτε χάσει η Λαμία τους πόντους, είτε δεν χάσει. Αν δεν γίνει κάτι, άμα δεν αλλάξει κάτι ριζικά, δεν ξέρω τι φταίει. Είναι απλήρωτη. Φταίει ο προπονητής. Τουλάχιστον παικτικά η ομάδα είναι χάλια. Δεν πρόκειται να ανεβεί ο Άρης. Βγάζει μια περίεργη. Γράψτο. Εγώ του πιστεύω. Για τον Άρη ήταν πολύ. Γιατί για μένα είναι καθαρά ψυχολογικό. Είχε τέσσερα συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια τα δυσκολότερα. Φιλαράκι, παίζοντας μπάλα, παίρνεις αποτελέσματα, εγώ αυτό ξέρω. Με διαιτησίες που λένε και ο Νύχταρης και ο Μίχταρης. Εγώ για τη Β' Εθνική, τουλάχιστον διαφωνώ. Έχουμε δηλαδή, βαρεθεί να πρέπει να έχεις και καλή ομάδα
και να έχεις και εξωγωνιστικά θέματα. Στη Β' Εθνική αυτό τουλάχιστον. Για μένα είναι δευτερεύον. Παίξε μπάλα. Δεν είναι δευτερεύον. Δεν είναι. Δυστυχώς για Ελλάδα μιλάμε. Δεν είναι δευτερεύον. Εντάξει. Έγινε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Τώρα με έβαλε σε διαόλους αυτός τώρα. Ναι. Ποιος ήταν ο αδερφός του? Λύκη και Άρη. Λύκους. Ναι. Β' Εθνική. Και Άρη είχε παίξει. Ναι. Λύκη και Άρη. Λοιπόν. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα φίλε. Καλημέρα παιδιά, εγώ είμαι. Καλώς τώρα. Καλημέρα. Μάνος Ολυμπιακός. Έχουμε ξαναμιλήσει 20 από Ιταλία γιατρός. Δώσε τα φιλιά μου στο Χιλιτίδη το Γιάννη. Καλώς τώρα. Το παλιάρι πώς λέγεται? Βασίλης. Λοιπόν, καταρχήν πρώτα Κωστή πριν πάω στο Βασίλη σε σένα, ναι. Ποιον άλλον λέγανε Μπάμπι σε ελληνική ταινία? Το Βουτσά με τη Βαλζάμι. Όχι, όχι, όχι. Είναι δικός μας. Τον γουστάρεις και τον γουστάρω. Πολύ. Μπάμπι σε ελληνική ταινία άλλος. Ναι. Το όνομά του στην ταινία ήταν Μπάμπις. Μπάμπις, ναι, στην ταινία. Στην ταινία. Και σε βοηθάω, άντε. Και ο άλλος λεγόταν Ντίνος. Μεγάλη βοήθεια σου έδωσα. Ο άλλος λεγόταν Ντίνος. Ναι. Έγινε μόνο. Κόλλησα. Λοιπόν, άντε, πίκι πίκι ράμ. Α, ναι ρε. Ο Βέγκος με τον Μπάρκουλη. Ναι ρε, καλά. Σχολή οδηγών. Ναι ρε. Ρε. Ναι ρε. Αυτό λοιπόν. Δεν ήταν με τη σχολή οδηγών. Ναι, σχολή για σοφερίδες. Ναι, ναι. Που ήταν οι άλλοι και το έλεγε Μπάμπι, που και Μπάμπι στο ξενοδοχείο. Ναι ρε. Ναι ρε. Φίλε και αδερφάκι μου και συνεταιράκι μου. Ναι. Με τον καφέ. Τον πήγες άλλη ταινία. Α, μπράβο. Ναι. Ναι. Λοιπόν, φίλε Βασίλη, όταν σου κολλάνε για την έκταση, θα τους θυμίζεις, τους μένα εξίδες που το παίζουν ηθική και τέτοια, ότι πριν πέσουν κατηγορία, κάνανε έκταση για να ξαναγίνει το Παθρακικός. Μπαμπή, εννοάτε. Δεσποινής. Παρακαλώ να με συνδέσετε με το Άμστερνταμ. Είπα Άμστερνταμ, δεν είπα πίκι πίκι ραμ. Εφέγκος αθάνατος. Κουμουνισταράς ωραίος. Τι ωραίος γλυκός. Αγνός όμως. Τι αγνός κουμουνιστής ωραίος. Τι γλυκός. Τι γλυκός άνθρωπος ρε φίλε. Τι σχέση έχει με τα άλλα τα κοθόνια? Βασιλή. Λέγε ρε φίλε. Βασιλή, λοιπόν άκουτρα. Αν σου κολλάνε πολύ για το ηθικό τις πράξεις του Άρη για την ένσταση, αν είναι αεκτζίδες θα τους θυμίσει τον Παθρακικό πριν πέσουν κατηγορία ότι κάνουν και αυτή η ένσταση, αλλά απορρίφθηκε. Μάλιστα. Και σου μιλάω εγώ ο Ολυμπιακός σαν ο μπαμπάς της ένστασης αυτή τη στιγμή. Και αν σε πάρουν πάλι οι παοκτζίδες θα τους θυμίσει τη μέταλλη. Τα λέγαμε και εδώ ρε φίλε. Το θέμα είναι τώρα, ναι. Άμα είναι να αλλά λέμε να για ποδόσφαιρο και για ειδική τώρα... Όχι. Αυτά είναι καθαρά για τις εταιρείες. Από εκεί και πέρα, αν στο πάνε στο ηθικό, στο παδικό, εσύ μπορείς να πεις ότι εγώ δεν δέχτηκα κανένα να έρθει κάτω στη Super 3 να μου κάνει σουλάτσο πρόεδρος άλλης ομάδας. Όπως έκανε ο Σπύρου για παράδειγμα. Ναι. Εντάξει. Όπως επίσης ότι σαν οπαδικό κίνημα δεν αναγνωρίζω καμία λυκοφιλία και συμμαχία. Εγώ τα έχω πει αυτά πριν και για το λοιπόν, κύπελο τα έλεγα. Μην περιμένεις να πάρεις κύπελο αγκαλιά με Μελισσαλίδη με Αλαφούζο. Θα στη φορέσει από πίσω και δεν θα πάρεις και χαμπάρι. Βέβαια. Ο Ολυμπιακός θα σου δώσει κύπελο. Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ δεν πρόκειται να σου δώσει κύπελο. Κανείς δεν δίνει σε κανέναν λόγο. Κανείς δεν δίνει σε κανέναν. Κανείς δεν χαρίζει μάλλον. Κανείς δεν χαρίζει. Ρώτα τον απλό με το 2-4 να σου πει. Ήμουν σίγουρο ότι δεν θα γίνει εκεί. Τώρα. Έτσι θα σου λέω. Έτσι θα σου λέω. Λοιπόν, τα φιλιά μου, την αγάπη μου στο Χιλιτίδη. Να είστε καλά. Ράμπο Άρης και ο Ηρακλής του χρόνου μου φαίνεται ότι θα είναι παρέα με δόξα δράμας. Να τους γλεντάνε κι άλλοι ασπρόμαυροι λέει. Τα χαιρετίσματά μας στη Λαμία και στη μακρινή Ριζούπολη. Ούστα από την ασπρόμαυρη Μακεδονία. Θέλω να κάνεις το γρόλιο στην εκδίκαση της ένστασης του Άρεός μας. περίμενε, έχουμε μέλλον. Ο Τσακαλίδης που έπαιξε στην Εθνική Ελλάδος ήταν Έλληνας ή Ρώσος κολυμβητής?
Έπαιξε Εθνική Ελλάδος. Εκείνος Ελληνότατος και η φάτσα εκείνος, Παναγιά μου. Ήταν Έλληνας. Έπαιξε Εθνική Ελλάδος. Έπαιξε. Ήταν Έλληνας. Πάει τελείως. Δύο τελευταίοι. Κατσιπαναγκής έπαιξε. Όχι. Ρώσος. Κάτσε. Όχι. Αλβανός. Πύρος Δήμας. Έπαιξε. Έλληνας. Ε. Έτσι δεν είναι. Το κριτήριο για τα εθνικά συγκροτήματα ήταν έτσι. Μπατίστα. Έπαιξε. Έλληνας. Μαύρος. Έλληνα. Αντικατοκούμπο. Έπαιξε. Έλληνας. Πάει. Πάει, τελείωσε. Καλημέρα, ναι. Γεια σας, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε. Γιώργος Αριανός. Γεια σου, Γιώργο. Πριν δύο χρόνια, θυμάστε που άρχισε και βγει δεύτερος. Πού βασίστηκε στα πέτω. Στη γάμα εθνική εννοείς. Ναι, θυμάστε ότι βασίστηκε στον ΚΑΠ. Μ' ακούτε? Που δεν ανέβηκε λες στη Β' Εθνική. Ναι, ναι, ναι. Κάναν έσταση, δεν κάναν έσταση και είπαν ότι βάση του ΚΑΠ το και το και το και το, ότι ναι, πρέπει να παίξουμε μπαράς και τα λοιπά. Έγινε καινούριο ΚΑΠ και ο καινούριο ΚΑΠ, ενώ έπρεπε να ισχύσει από την επόμενη χρονιά, ίσχυσε από την τρέχουσα χρονιά και έτσι δεν ανέβηκε ο Άρης κατηγορία. Αυτό ακριβώς έγινε. Ναι. Βάση του ΚΑΠ, όχι βάση της προκήρυξης. Ναι, βάση του ΚΑΠ ο Άρης έπρεπε να παίξει στη Β' Εθνική. Λέω μήπως έχει σχέση αυτό με το τωρινό σύμβα, γι' αυτό ρώτησα. Έχει. Τι σχέση να έχει, δεν μπορώ να καταλάβω. Άλλη βάση του ΚΑΠ, βασίστηκε στον ΚΑΠ. Ο Άρης, ναι. Όπως βασίζεται και η Λαμία. Ναι. Λέω μήπως ισχύει αυτό που λέει ο ΚΑΠ και όχι προκήρυξη, γι' αυτό. Με τον Άρη δεν ίσχυσε ο ΚΑΠ τελικά. Ναι, αφού λες ότι... Ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι με τον Άρη δεν ίσχυσε ο ΚΑΠ. Τώρα με τη Λαμία τι θα ισχύσει ρε φίλε, τι να σου πω, δεν είμαι νομικός. Εντάξει, α δούμε. Καλό βράδυ να έχεις. Ναι, καλό βράδυ. Είναι λίγο, τα νομικά είναι, ούτε θέλω να πάρω μια γνώμη. Είναι λίγο, τα νομικά είναι, ούτε θέλω να πάρω μια γνώμη. Είναι λίγο, τα νομικά είναι, ούτε θέλω να πάρω μια γνώμη. Είναι λίγο, τα νομικά είναι, ούτε θέλω να πάρω μια γνώμη. Είναι λίγο, τα νομικά είναι, ούτε θέλω να πάρω μια γνώμη. Είναι λίγο, τα νομικά είναι, ούτε θέλω να πάρω μια γνώμη. Είναι λίγο, τα νομικά είναι, ούτε θέλω να πάρω μια γνώμη. Είναι λίγο, τα νομικά είναι, ούτε θέλω να πάρω μια γνώμη. Είναι λίγο, τα νομικά είναι, ούτε θέλω να πάρω μια γνώμη. Είναι λίγο, τα νομικά είναι, ούτε θέλω να πάρω μια γνώμη. Είναι λίγο, τα νομικά είναι, ούτε θέλω να πάρω μια γνώμη. Είναι λίγο, τα νομικά είναι, ούτε θέλω να πάρω μια γνώμη. Είναι λίγο, τα νομικά.